Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow. Τι wow. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κωστής Δραυτόπουλος, Γιάννης Χιλιτήρης. Ωραία εβδομάδα. Θα περάσει και θα μπει δυνατά. Μπήκε δυνατά με μεγάλο μάτς. Στέφανε, καλημέρα. Γεια σου, Κώστα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στα Γιάννενα. Τον φέρνει στην πεντάδα. Μπαίνει στα γνωστά λιμέρια ο ΠΑΟΚ. Τρίτη φορά φέτος το 3-5-2 εφαρμόζεται από τον Ίβιτς και στο μεσοαμυντικό κομμάτι, αν εξαιρέσεις ένα ατομικό λάθος, αν δεν κάνω λάθος, του Μαλεζά που έφερε ένα τέτα-τέτ που έβγαλε ο Πασχαλάκης, ο Γλύκος. Α, ο Γλύκος. Ναι, ο Γλύκος το έβγαλε το τέτα-τέτ. Το τέτα-τέτ. Το έβγαλε, φίλε. Δεν κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα. Και τα χαφ του και οι τρεις στόπερ του. Στο πρώτο ημίχρονο είχε μεγάλα προβλήματα ο Μαλεζάς, αλλά το παιχνίδι πήγε στον αέρα εκεί που έδωσε πολλές μονομαχίες. Έρχονταν τέταρτος ο Σακόφ και δημιουργήθηκε στον αέρα μεγάλη μάχη. Πήγε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ στις μονομαχίες. Κάτι που του έλειπε, γιατί εμείς θα κάνουμε κριτική και θα βάλουμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Μονομαχία στο ποδόσφαιρο σε βαρύ τερέν. Αναγκαστικά θα πάει ψηλά. Ναι, και φυσικά να πω ότι και το 3-5-2, το οποίο όταν το παίξεις καλά είναι προς τιμή σου και βγαίνεις κερδισμένος, αν δεν το παίξεις καλά μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Λοιπόν, δημιούργησε μια αλλαγή, έβαλε το Σακόφ στο κέντρο. Ο Σακόφ είναι ένας παίκτης αργός, δεν παίρνεις πολλά πράγματα μπροστά από αυτόν. Πίσω χαμηλά στα μαρκαρίσματα δεν τρελαινόμαστε. Είναι καλός σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Τον ήθελε για ψηλά. Μονομαχίες, αέρας, τράκες, αυτά, λάσπες, λασπόνερα. Είναι καλός να τον πετάξει εκεί πέρα. Άφησε έξω τον Γκάνιας, γιατί ο τρίτος στόπερ, αν βάλεις και τον Γκάνιας, βαραίνει η ομάδα. Πολύ κιόλα. Έχει το Τζίμι Ροτ μέσα και ρίσκαρε τον Τζάλμα Κάμπος στο δεκάρι. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι κιόλας με τον Τζάλμα Κάμπος στο δεκάρι. Έχει και ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Είτε στο 3-5-2, είτε στο 5-3-2, είτε στο 4-4-2. Έχει στο δεκάρι του ένα πρόβλημα. Το ότι δεν αποκτήθηκε δεκάρι και θα μπει ο Ουάρντα σε ρόλο δεκαριού, εμένα με προβληματίζει, αλλά όχι για σήμερα, για αργότερα. Για άλλη φορά. Επίσης, να πω, ενώ στήθηκε πολύ ωραία το 3-5-2 και είναι και ένα μάθημα, ένα διαγώνισμα στο πώς πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ υπολογίζω πάρα πολύ στο συγκεκριμένο σύστημα στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Ναι. Μέσα και έξω. Το πιστεύω πάρα πολύ. Αρκεί κόντρα. Ναι. Δυστυχώς δεν θα έχει τον Σέρβο Μπρίγκοβιτς στην Ευρώπη. Όμως θα πρέπει να το δει αυτό το 3-5-2 στο πρωτάθλημα και για την τετράδα και τη δεύτερη θέση που πιστεύω θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και επίσης να πω ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει πολύ σοβαρά τον τελικό κυπέλλο και το κύπελλο. Φέτος είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα καλό δεύτερο γύρο, κοινικό, λογικό, επαγγελματικό δεύτερο γύρο. Δείχνει ο Ίβιτς να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες. Δεν είναι μονοκόμματος. Αυτό το ότι το αλλάζει το σύστημα, εμένα μου αρέσει. Το καλό θα το πω, θα πω και το στραβό. Φυσικά. Θα τα πούμε όλα. Δεν είμαστε αβανταδόροι ούτε υβριστές. Ποτέ. Αυτό είναι το δικό μου το σύνθημα. Είμαστε η medium κατάσταση. Είμαστε μια κατάσταση, ναι. Μέσα. Θα πούμε το καλό με πάθος, θα πούμε το στραβό με μεγαλύτερο πάθος. Και με ίντρικα. Βέβαια. Γιατί όχι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, είδαμε πολλά μάτς το Σαββατοκύριακο. Είδαμε Chelsea, είδαμε United, είδαμε Arsenal, είδαμε. Μόνο Ιταλία δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει. Ούτε δεν με τραβάει. Ιταλία δεν μ' αρέσει. Δεν με τραβάει. Ναι. Πορτογαλία δεν με τραβάει να δω. Λοιπόν, μ' αρέσει εμένα η Αγγλία αυτή η κόντρα πάνω κάτω τρέχουν. Περίμενα να δω την Τζέλσι, είδες, είδαμε, ναι, και το επεισόδιο εκεί με την τράκα του Χαφ, ναι, της Χαλ. Το ξεπέρασε, λέει, το παλικάρι 25, ναι, χρονών. Εντάξει τώρα, κάταγμα κρανίου, ράγισμα κρανίου, εντάξει. Είναι και το χτύπημα, είναι και η τύχη πώς θα έρθει εκείνη την ώρα, πώς θα χτυπήσει. Δηλαδή ο άλλος είδε. Τράκος, δεν ήθελε ο κύριος. Δεν έπαθε τίποτα άλλο το παιδί, ας πούμε, ούτε γρατσουνιά. Και ο άλλος, ναι, είναι η στιγμή, κακιά η ώρα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ποιος μου έλεγε, του ήταν στη φυλακή ένας, ναι, πιτσιρικάς, ο οποίος δεν ήταν δολοφόνος. Ναι. Τι έγινε.
Τσακώνεται, λέει, με τη γυναίκα του. Ένα ρουτίνα σκαυγά που κάνουν όλοι. Ναι. Και έτσι... Δεν μ' άρεσαν τα φασολάκια, πώ τα μαγείρεσαι και τέτοια. Ναι, σου αυτό και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δίνει μια σμπροξιά. Ναι. Σκοντάφτει αυτή. Πάει και πέφτει στο καλοριφέρ. Στη γωνία. Στη γωνία. Στη φέτα μπαλ. Τελείωσε. Ναι, αυτή είναι η στραβή. Και δίνει συμβουλέ μέσα από τη φυλάκη, μη μαλώνεται. Καμένο είναι. Ναι, αλλά τι να κάνει συμβουλέ εκεί την ώρα, βράζει το αίμα. Βράζει το αίμα. Εκείνο είναι η κακιά η ώρα που λέει, ρε παιδί. Ο χάφ τη Χαλ, ο κεντρικό χάφ του Εξάρτη. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και αυτές οι γυναίκες όμως, ρε παιδί μου, δεν έχουν το όριό τους όλες. Έλα, μπορεί καφενείο δεν έχει να φύγει. Καφενείο έχει, αλλά και στο καφενείο που θα πας πάλι να συγκρινιάξει, ρε φίλε. Να όχι, ρε παιδί μου, τι να μαλώσει ο άλλος. Τι μα τη μπρόγνει και κάνει. Εντάξει. Σήκω, ρε, πάνω φίλε. Στο καφενείο. Μέχρι και στο καφενείο θα σε ακολουθάει να συγκρινιάζει. Καλά. Να συγκρινιάξει στο καφενείο. Ναι, Κώστα. Τον ανθρωπάκο να πούμε. Καλά, θα σε πούνε να δει. Θα βγουν οι ακουρατέ, θα σε πούνε σήμερα. Έχουμε Ρεάλ, είδαμε Ηρακλή, είδαμε. Πάμε, πω και παιχνίδι θε. Ο Πάοκ είναι το θέμα. Πάοκ είναι θέμα, εντάξει, είναι θέμα. Πρώτα πράγματα. Έγινε ντέρμπι εκεί πέρα μέσα. Με επεισόδια, με ιστορίε κτλ. Εγώ το Χριστοβασίλη, αν έμπαινε στα αποδυτήρια. Τώρα ποιο τι επεισόδια δηλαδή. Βλέπει επεισόδια αυτό να ήταν. Να απαγορεύεται να μπαίνουν στα αποδυτήρια μια ομάδα αφαράγοντα κτλ. Έπρεπε να τον πλακώσει κάποιο. Ψιλομανούρα έγινε, δεν έγινε επεισόδιο τώρα. Κουκορομαχία ήταν αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι. Να σου πω κάτι, κουκορομαχία τώρα μα απείλησε και μα έκανε ρίξη. Ναι. 1-92 ναι, Σέρβο εκεί, άχυλο. Ναι. Ο σαπιοκυλιά μπήκε μέσα να σε κάνει αυτό. Ε, τώρα ναι, ρε. Φύγει τώρα τεσάρι εκεί. Μπράβο. Όχι, τώρα με μπλέκει. Και βούβα, μην πει τίποτα. Και τελείωσε. Σκόνταψε και αυτό εκεί στη γωνία χτύπησε. Πες το σκόνταψε. Ναι, αυτό στη γωνία. Μη μαλώνεται. Ναι, ναι, μη μαλώνεται. Σκόνταψε στη γωνία. Σκόνταψε, ρε, ήμουν στη γωνία. Πού το βλάθηκε. Το έλεγε 43, τώρα 45. Το μπλάχο μπήκε μέσα τώρα. Το τελείωσε. Και ήρθε μέσα και έκανε καυγάκι. Άιντε τώρα. Και ήρθε με έκανε καυγάκι μέσα η Χριστοβασίλη και τελείωσε. Λάταν τώρα, σε παρακαλώ. Κατάπαινε σαν τώρα, εξάρι έπαιζε. Προπονητή του Πάουκ, ο Μίλαν Τζούρτζεβιτ, δηλαδή. Ε, ναι, ρε. Ο Χρυστοβασίλη. Ε, μα τώρα. Θα έμπαινε εκεί μέσα, πώ δεν έμπαινε. Στο Μίλαν. Τυχερό έχει που δεν έπαιζε ακόμα ο Χακόμπο, ακόμα δεν παίζει τον Πάουκ εκεί με τον εκεί να πει τι να γίνει. Κάνα Τζούρτζεβιτ προπονητή με τον Χακόμπο τερματοφύλακα. Να μπει ο Χρυστοβασίλη μέσα στα ποδητήρια. Κραβιέ. Εκεί. Ινδιάνοι μέσα. Με του Ινδιάνου. Βρε, σάπιε, βρε. Σε τόσο μία βρε. Με σήματα καπνού θα το στέλνανε. Ξέρεις που, ε. Και, ε, καλά. Θα ήταν κάτασπρος μια χαρά. Θα πόναγε και θα λέω, εμείς δεν τον ακουμπήσαμε. Σκόταψε. Σκόταψε. Ήρθε σε επαφή το χέρι του πελάτη μου, κύριε Πρόεδρε. Πελάτη μου, κύριε Πρόεδρε. Σκόταψε αντίδικος. Ρε, Ήβιτς, μη με το χαλάς. Μη με το χαλάς, ρε, Ήβιτς. Ωραία την αίσθηση τη δουλειά. Μια χαρά, μια χαρά. Επαγγελματική νίκη. Έχω ενστάσεις, έχω ενστάσεις. Για το μέλλον όσον αφορά τους δύο. Λοιπόν, τι σημαίνει 5-3-2. Ο φόρ μου και ο δεύτερος φόρ μου, ο ένας είναι σε πιο μικρό χώρο, ναι, και ο άλλος πρέπει να είναι πιο περιφερειακός, τριπλαδόρος, ναι, μπουκαδόρος και σκόρερ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ένα μουλάρι και ένα γρήγορο θες. Τώρα αυτό τους δύο που είχε ο Πάο και εκεί, τι γίνεται. Ο Μιστακίδης είναι πιο πολύ χαφ. Είναι. Οχτάρι. Ναι. Το είπε και ο Κόκκινος το μεσημέρι και έχει απόλυτο δίκιο. Φυσικά έχει. Λέω, έχεις δίκιο, μπράβο, είναι οχτάρι. Δεν τον βάζεις δεύτερο center for. Γιατί δεν τον βάζεις δεύτερο center for. Εκτός αν θες να παίξεις 5-4-1, να τον πλαγιάσεις εκεί, να παίρνει κάποια ένα-σμένα κτλ. Είναι πολύ, πολύ, πολύ αμυντικό γερεστή. Δηλαδή, εάν ο Πάοκ, ας πούμε, διατηρήσει αυτό το σύστημα σε ορισμένα μάτς, γιατί δεν είναι για όλα τα μάτς αυτό. Βέβαια. Τα βαριά μάτς, οι τράκες, ιστορίες κτλ. Ο αντίπαλος να είναι καλός μπροστά, με διεισδυτικούς, καλούς χαφ και τα. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Πρόσεξε. Απειλήσε πολύ λιγότερο. Δηλαδή. Στο 5-4-1. Στο 5-3-2 και στο 5-4-1. Απειλήσε, ναι, απειλήσε πολύ λιγότερο. Σήμερα πήγε πάρα πολύ καλά και ο Βαρέλα. Γιατί πήγε καλά ο Βαρέλα, γιατί ήταν τσαπατσούλικο το μάτς. Ψηλά πεζόταν. Και ο Κρέσπο πήγε πολύ καλά και ο Μαλεζάς ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν πάρα πολύ κακός. Δεν πάτησε καλά στην αρχή. Ο Μαλεζάς μπήκε πάρα πολύ στραβά σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 5-3-2 σημαίνει ότι αυτός ο Μπρίγιοβιτς πρέπει να παίξει. Ναι, κολώνα μπροστά. Μαζί με αυτόν που θα φέρουν τον Ενρίκε. Ο οποίος είναι και ο ένας σκόρερ και ο άλλος. Ο ένας παίζει σε μεγάλο χώρο, είναι τριπλαδόρος, μπουκαδόρος, σκόρερ, ο Ενρίκε. Και ο άλλος ο Σέρβος, Ουκρανός, τι είναι, ξέρω εγώ, είναι, που γεννήθηκε, τον μπερδέψανε, ξέρω εγώ, ναι, να είναι πιο... Κολόνα βιδωμένη μέσα. Και πιο, να βγαίνει και προς τα έξω, λίγο. Για να σπάσει όμως. Λίγο, δηλαδή, πολύ λίγο να όμως. Σπάσει την πάρα. Αυτό είναι το 3-5-2. Σωστά, λες. Και δεκάρι, και δεκάρι και εκεί λείπει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι οργανωμένος στο 3-5-2 πίσω πολύ γερά.
ο τερματοφύλακας του είναι Mercedes 200 diesel, δεν θα σου κάνει τη μεγάλη την απόκρουση, δεν θα σου φάει στραβό γκολ. Δεν θα φάει, ναι. Πιο πολύ πιθανό είναι να σου κάνει τη μεγάλη την απόκρουση παρά να σου φάει στραβό γκολ. Σωστά τα λες. Λοιπόν, τρεις στόπερ. Αν ανέβει ο Βαρέλα, εγώ τον Βαρέλα το φοβάμαι. Τσαπατσούλης είναι έγχρωμο, ξέρω εγώ. Πρέπει να ξέρουν τα στόπερ μπάλα στο 3-5-2, ρε Κώστα. Με 3-5-2 στόπερ, ένα στόπερ να κατεβάζει, ούτε ο Βαρέλα κατεβάζει, ούτε ο Μαλεζάς. Τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί έχει ένα πρόβλημα, ποιο θα κάνει την πρώτη πάσα. Γι' αυτό βλέπει και όταν παίζει ο Μπίζεσβαρ. Γυρνάει πίσω. Γυρνάει πολύ πίσω να την πάρει, να κουβαλήσει, κτλ. Δεν έχει ένα στόπερ να σου αποκρούσει την μπάλα και να σου κάνει μια πάσα 25 μέτρα. Δεν έχει. Δεν έχεις. Δεν έχεις. Ούτε χαφ τέτοιον έχει. Ούτε από αυτό έχουμε. Γιατί και ο Τζίμι Ροτ την κουβαλάει την μπάλα. Πολύ. Τη ρίχνει μεγάλο κουβάλιμα την μπάλα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει τη μεταβίβαση. Αυτό έχει, αυτό ο κάνει. Ο Κάνιας δεν την έχει κι αυτός. Δεν την έχει, αλλά είναι soft πίσω εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται πίσω, απατεωνίστηκα ο Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ. Χάνει ενέργειες και δεν μπορεί να μπει σαν δεύτερο center for και κάνει τη μισή δουλειά. Κατεβάζει δηλαδή, είναι νεροκουβαλητής. Ποιοτικός, χαϊμαλίκι, το οποίο χαϊμαλίκι θα πρέπει να το κάνει άλλος παίκτης από εκεί. Φυσικά. Ένας καλός στόπερ ή αν θες και ένας καλός μπακ. Να βγει ένας μπακ όπως ήταν ο Λίνο. Πίσω τα φτερά πρέπει. Ο Μάντος μπορεί να μπορεί το κάνει. Αυτός δεν παίρνει καμιά πρωτοβουλία. Δεν παίρνει καμιά πρωτοβουλία. Έχω λοιπόν ένσταση στο δεκάρι, στο εννιάρι και στο δεύτερο εννιάρι. Δηλαδή από τη μέση και πίσω ο Πάοκ ήταν συγκλονιστικός. Από τη μέση και μπροστά ήταν καλό το σύστημα, αλλά ο Μιστακίδης είναι δύσκολος στο σκοράρισμα. Είναι. Δεν έχει. Δηλαδή ο Πέλκας, αν έπαιζε 4-3-5-2 με τον Πέλκα δεύτερο φορ, ναι. Ο Πέλκας, αν του τη φέρεις μέσα, είναι πιο εύκολο στον κόρ. Τώρα θα μου πεις δεν τον έβαλε γιατί ο Μιστακίδης είναι πιο αθλητικός. Μα το χορτάρι αυτό ήθελε, ναι. Η λάσπη θέλει αθλητικός. Είναι πιο αθλητικός. Δεν και είναι τώρα. Εκεί κρατάμε την πιθανή σκέψη του Ίβιτς να μην τον εβάλει μέσα. Αυτή ήταν και η ανάλυση για του παιχνιδιού. Γι' αυτό και έπαιξε με πολλά στόπερ μεγάλα για ναι. Να κορμιά ρε φίλε, για ψηλά. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού για μένα. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο θα πρέπει να το δει οπωσδήποτε ο Σέρβος στην Σάλκε. Ναι. Το ότι επιμένει τον Κλάους, πιθανολογώ ότι θέλουν να τον πουλήσουν, μπας και τον πετάξουν σε καμιά Τουρκία, σε καμιά ναι. Ξέρω εγώ, Βέλγιο και τα λοιπά, πάρουν κανένα 500. Γιατί να μην πάρουν. Όσο μπορέσουν και να γλιτώσουν και τα 700. Σωστά. Γιατί δεν μπορεί να πληρώνει τώρα αυτόν τον, πώς το λένε. Τον Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς. Να έχει μια 800 αρούς, συν 700. Συν 700 τον Έλωνα. Πολλά. Να παίζει ο ένας. Είναι πολλά. Πολλά. Είναι για την εταιρεία να πούμε, εγώ τα βλέπω κοινικά. Μεγάλη ζημιά είναι. Εγώ τα βλέπω λογιστικά. Ναι. Και ξέρεις από πότε. Από τότε που έβαλα και τον εαυτό μου στη διαδικασία ότι είμαι αριθμός. Σωστά, όλοι αριθμοί είμαστε. Έτσι, είμαστε αριθμοί. Λογιστική αριθμή. Πάω στο γιατρό, λέει. 50 είσαι, ευρώ. Όχι. Έτσι, πληρώνει. Όχι, ρε. Για ποιο λες. Σε βάζει μέσα. Ναι, μετράει. Πήγα εγώ στον Πανιώτη, τον γιατρό. Οξυγόνο, 99%. Είσαι, λέει. Νούμερο. Φουλ. Νούμερο. Φουλ, 99%. Σφιγμή, 58. Φουλ. Άριστος. Μετά στον άλλον. Κρεατίνη είναι 1,1. Πολύ καλό. Προστάτη 0,9. Καλό. Ζάχαρο 0,9. Πολύ καλό. Χοληστερίνη 230. Κόψε εκεί το κρουασάν. Το πρωινό. Να πούμε το πρωινό. Κόφτε να πάει κάτω από τα 200 για παράδειγμα. Λάχαρα. Νούμερο είναι όλα. Έρχεται εδώ να μετρήσει ακροαματικότητα. Σε λέει το αυτό το δίμηνο είστε πεσμένοι. Οπ, τι πεσμένοι. Τα μούτρα, νούμερο. Λέει, ναι, νούμερο. Πες. Είστε πεσμένοι. Τα μούτρα του αφεντικού κατεβασμένα. Έρχεται το άλλο δίμηνο. Μπαμ, τραβά πρωτιά. Γελάει το αφεντικό. Ναι. Ναι. Σωστά. Πα στο Europoan για παράδειγμα. Πώς το λένε, πόσες διαφημίσεις είναι, 4-5. Χαμηλό νούμερο. Χαμηλό νούμερο. 8-9. Ψηλό νούμερο. Ψηλό. Όλο νούμερο. Άλλο νούμερο. Να το νούμερο. Άλλο το νούμερο. Μεγάλο νούμερο ο Κώστας. Πά στον Κόρντομπα. Χαλάει το Κόρντομπα. Σε λέει πέντε. Σε δύο μήνες, κάθε εβδομάδα στον Πεντεμεζά και τον Τότι. Όχι, χάλασε ο προστάτης, λέω. Είναι σαν προστάτης. Ναι, ρε. Το δυναμό. Το δυναμό. Τα αλλάζει το δυναμό. Όχι, έσπασε το ψυγείο. Τα αλλάζει το ψυγείο. Δηλαδή αυτός που θα πάρει τώρα το Κόρντομπα, καινούριο το παίρνει. Ναι, έχω αλλάξει όλα εγώ. Βέβαια. Έπεσε το παράθυρο, το έφτιαξε. Μέχρι και το σηματάκι του ΣΕΑΤ άλλαξε σε βέβαια. Το άλλαξε. Εκείνο τώρα. Τι δεν άλλαξε. Καινούρια μάξι δίνουμε. Μετά. Πώς λέγεται εκείνο ρε, που μπορεί να σου κάψει τη μηχανή που άμα κολλήσει. Η μίζα. Όχι, ποιο? Ρε. Η μάντα χρονισμού. Όχι, όχι. Όχι η μάντα χρονισμού. Εκεί θα σε κάψει τη μηχανή, ρε. Αυτό ρε, έφαγε τα νερά έξω, κόλλησε ο θερμοστάτης. Αλλάζει και το θερμοστάτη. Αλλάζει και το. Τι είναι αυτό, 50, 30, 40, 50, 70, 70. Σύνολο. Συμφέρει το κρατήσει. Δεν συμφέρει.
Ναι, αλλά εγώ με τον Κόρντομπα μπαίνει το συνέστημα. Ναι, αλλά τώρα έχω συνέστημα δεν είναι νούμερο όμως, ρε φίλε. Άκου τώρα. Για πες. Τι σημαίνει συνέστημα. Ναι. Εγώ δένομαι με τα άψυχα πράγματα. Ναι. Και με τα ζώα. Τι κόλπο είναι αυτό που παρουσιάζει τώρα. Τι σημαίνει. Σήμερα έψαχνα εχθές τη Χελώνα. Πήγα στην παραλία. Στη Λιμνούλα εκεί. Ναι. Χωμένες οι Χελώνες, κρυμμένες. Πού είναι οι Χελώνες. Λέω. Τα του άστινε έκανε και τι ξέρει. Λέω, ναι. Λέω αυτόν τον που είναι μπάρμπαν εκεί στο αυτό. Πού είναι ρε φίλε οι Χελώνες. Ένα αυτό που λέει έχει τρελαθεί. Πού να τρελαθεί. Τρελαθεί εποχή ρε. Τις κλέψανε ρε ηλίθεια του λέω. Είσαι ηλίθιος εσύ ρε. Αυτές λέει κρύβονται λέει. Λέω, πρέπει να ψάξω απλά τη Χελώνα. Τι να τη βρει λέει. Κοιμάται αυτήν. Έλα λέει σε 2-3 μήνες. Ναι ρε που θα πιάσω τα ζέστες ρε φίλε. Φεύγω. Μετά λέω πετάξω το Κόρντομπα στα σκουπίδια. Λέω ρε γαμώτο σε αυτό το Κόρντομπα μέσα. Ναι. Πόσες εκπομπές έχω κάνει. Ναι. Πόσα. Πώς το λένε. Σχεδιαγράμματα έχω κάνει. Πόσα αυτά έχω κάνει. Τι ιδέες έχω βγάλει εκεί μέσα. Έχω ναι. βγάλει ιδέες, έχω δώσει ρεπορτάζ. Βέβαια. Ξέρω εγώ τα... Τι βρυσίδια έχω ρίξει μέσα στο Κόρντομπα. Ναι. Κατάλαβα. Όλα είναι αριθμοί, φίλε. Βέβαια. Όλα είναι αριθμοί. Τελικά είναι όλα. Δεν είναι συνέστημα, είναι όλα αριθμοί. Είναι. Είναι όλα αριθμοί. Και ο Πάοκ σήμερα. Ήταν αριθμός. Ήταν ένας αριθμός καλός. Οι μονομαχίες του, οι κλειστές γραμμές του, οι τρεις στόπερ του. Και μου έκανε εντύπωση και πρέπει να το πω εγώ γιατί είμαι καλός άνθρωπος στην κριτική. Σιγά Κώστα. Έχω σκίσει το λέω βασικά τον Κρέσπο. Τους προηγούμενους μήνες. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Και βλέπω ότι και οι δύο, και ο Λέοβατς αθλητικά ναι. και ο Κρέσπο έχουν βελτιωθεί πάνω από 50% και σε ταχύτητα και σε έκρηξη και σε γενική αντοχή. Και ιδιαίτερα ο Λέοβατς σήμερα μου βγάλε τα μάτια στο 3-5-2, στο 3-5-2 πήρε όλη την πλευρά. Όλο το φτερό έπαιξε. Πήρε όλη την πλευρά και η πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ που λέμε βγάζει τον ΠΑΟΚ από δύσκολες καταστάσεις. Είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθώ, Ευρώπη-Ελλάδα, ναι. που έχει βάλει 6 γκολ δεξί μπακ. Ναι, αυτό είναι σωστό. Ασίστο δεξί μπακ. Πολύ καλός. Ασίστο αριστερός μπακ. Σκόρερ σήμερα ο αριστερός μπακ χαφ. Είδες. Κατάλαβες. Από ριμπάουντ στα ψηλά όμως. Ναι. Άθλιος ο Κουλούρης, άθλιος ο Κλάους. Και αδικημένος ο. Πώς το λέμε. Ποιος, ρε φίλε. Ο Φακούντο Περέιρα. Αδικημένος. Λέει είναι βαρύ το γήπεδο. Και επειδή βαρύ το γήπεδο δηλαδή. Και τι έγινε. Δεν μπορούσε να παίξει ο Φακούντο Περέιρα, λέω εγώ με τον Μπέλκα. Άνετα. Γιατί τι απάθουν. Τι έγινε. Γιατί να παίξει ο Μιστακίδης με τον Κλάους. Ε. Και τι έγινε. Έκανε τίποτα ο Μιστακίδης με τον Κλάους επιθετικά. Όχι. Έδωσε λέει ο κόκκινος. Έτρεξε λέει ο Μιστακίδης. Μάρκαρε ο Μιστακίδης. Ναι, του λέω. Σαν τέταρτο χάφ ήρθε. Ναι. Σαν τέταρτο χάφ, ναι. Κλείσα τους χώρους, πήγε να μπαίξει, μάρκαρε, πρέσαρε κτλ. Στον γκολ είναι εύκολος. Όχι. Απεγκλωβίζεται στο ένας με ένα να φύγει. Όχι. Δυσκύλιο είμαστε εκεί. Εκεί είμαστε δύσκολα. Ναι, αθλητάρα, καλά, αλλά τον περιμένω στο γκολ. Τα λεφτά τα παίρνει ο παίχτης, όχι που τριπλάρει μόνο. Ο Μανθάτης εχθές. Που κουνάει δίχτυα φίλε. Σκόραρε, κουνήθηκε το δίχτυ. Έτσι. Κατάλαβες. Άμα γίνει Φετβαζίδης και τα χάνει, δεν θα έχει πρόβλημα. Όπως λες και εσύ τα νούμερα. Είσαι αυτοί νούμερα. Απ' έξω βλέπουν τα νούμερα. Ασίστ, γκολ, εμφανίσεις. Ναι. Τέλος. Τέλος. Τι να ζω εδώ, φαντεζή και τριπλίτσες και. Κάτσε Παναγίδες τα να... γίνει. Ανούσι. Να το. Διάλειμμα. 3.000 τρίπλες, 8 Ηρακλής. 10 τι γίνεται. Τριπλάρισε τηλεφωνικό θάλαμο. Ναι. Τι γίνεται. Άιντε διάλειμμα. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ.
Burger, Burger Man. On your rings, ring. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Yeah. 9.55 και ενώ το μήνυμα σας στο 54.340. Ράπο ΠΑΟΚ λέει μόνο ένα λάθος δεν πρέπει να κάνει για να πάρει κύπελο. Σε 4 αγωνιστικές στην Τούμπα έχει το γάβρο. Δεν πρέπει να τον ξεπατώσει. Θα τον ξυπνήσει. Αχα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτό. Το βαθύτερο νόημα τώρα είναι πολύ έτσι. Τακτική πολέμου αυτό το πράγμα. Σκέφτεται μπορείς... πιο μπροστά τώρα αυτό. Ναι, εντάξει. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του τεράστιου Πανάκη. Που άφησε φτωχότερη την οικογένεια της Πανάδας. Σεντερφορά το 64 στη μεγαλύτερη ομάδα που έβγαλε ποτέ. Η Ελλάδα λέει 300. Έφυγε ο Πανάκης. Το 84, βέβαια. Δεν τον γνωρίζω. Έπαιζε αντίπαλο με τον πατέρα μου. Ναι. Ή το φορ. Ή το και εξτρέμ, ή το και φορ. Πολύ δυνατός. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Σήμερα το πληροφορήθηκα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου στο τηλεάστη, στο ΑΡΤ. Ναι. Ο Αλέφαντος τρελάθηκε να πούμε. Με το είπες τώρα, δώστο, ναι. Δώστο. Τρελάθηκε. Δώστο στον αέρα, δώστο. Γιάννη, δώστο. Τρελάθηκε ο Αλέφαντος. Κώστα, είχαμε κύριση καρδιάς αυτός. Λέω ρε, η Νίκο, λέω, πρέπει, λέω, ναι, έκανε. Βέβαια, γι' αυτό πέθανε. Είχε θέματα, λέει, με την Νίκο. Τώρα άλλος, 78, σου λέει... Το 80, κοντά είμαι. Κοντά είμαι τώρα. Κοντά τώρα. Ναι, κοντά είμαι. Έψαχνα να δει τα τελευταία σέρβις, πότε τα έκανε τώρα. Ναι, έψαχνε, έκανε καρδιές αυτά και τα λοιπά, ναι. Κώστα. Έτρωγε αλάτια αυτά. Έτρωγε, Κώστα. Νίκο, του λέω τώρα, και αλάτια και έτρωγε και τι δεν έτρωγε, του λέω και κρέατα. Άμα πας μετά τα 80. Λες θα ξυπνήσω το πρωί, δεν θα ξυπνήσω. Έτσι, μην του λες τέτοια τώρα. Ρε. Έλα ρε Κωστάρα, μην μου λες τέτοια. Μου λες Κωστάρα, έχω να πάω και στον Αρναού. Το ταξί ρε Κωστά, δεν ήρθε το ταξί. Δεν ήρθε το ταξί ρε Κωστά. Τον Αρναού, το... τι λες και αυτός Αρναού. Το χωρέως. Δεν το λες, τι λέει να πούμε. Εδώ, ήρθε μετά το ταξί. Ρε. Ο Αλέφας μεγάλος ρε φίλε να πούμε. Λέω δεν μπορείς να οδηγήσεις, πού να οδηγήσεις. Πότε να δείξεις, πότε είναι εκπομπή, πότε είναι, πρέπει να τη δούμε ρε φίλε. Σήμερα ήταν το γύρισμα, τώρα δεν ξέρω το Αρναού. Ωραία φίλε, δεν χάνεται. Δεν ξέρω πόσες ώρες, δεν ξέρω αν έμειναν τα στούντιο εκεί πέρα. Μεταξύ ο Αρναούτογλου με λέει φίλε και κάτω λέει σφιχτά λέει είμαστε. Είναι σφιχτά φίλε. Σφίξαμε λέει. Έχουν σφίξει τα νούμερα εκεί πέρα. Να πάρε το λέω. Ναι. Έχεις κάνει καφάτσα του λέω ή... Αυτός έχει κάνει αλλά... Σε κοροϊδό να πούμε. Έχει κάνει, εμείς τι κάνουμε Κώστα. Ο Πανάκης ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα το 1963-64. Αίτητος. Καμιά ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει πάρει αίτητη το πρωτάθλημα παρά μόνο ο Παναθηναϊκός το 1964 με 24 νίκες και 6 ισοπαλίες με προπονητή τον Ιουκοσλάβο Στέφαν Μπόμπεκ. Τον οποίο Αλέφαντος παρακολούθησε τις προπονήσεις παίρνοντας τον ηλεκτρικό στην Αθήνα 8.30 ώρα πήγαινε στο γήπεδο και έβλεπε τις προπονήσεις. Το σκυλί του Αλέφαντο. Συμπνάγα το πρωί με το. Δεν πληρώνει εισιτήριο. Ναι, εντάξει. Ναι, όμως είδες τι έφυγε τώρα αυτό, τέτοια εποχή τώρα. Λοιπόν, Κωστή, καλησπέρα. Λέει 809. Είμαι 21 ετών και πήρα δίπλωμα οδήγησης πριν 2 χρόνια, αλλά φοβάμαι να οδηγήσω παρόλο που ξέρω να οδηγάω και έχω αμάξι. Τι προτείνεις? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κοίταξε, αυτό είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ναι, φίλε. Εγώ το είχα. Όλοι το έχουν. Όχι, δεν το έχουν όλοι. Αυτό το άνετο λες τώρα εσύ. Εγώ το είχα και μάλιστα έκανα και στα 17, 16, 17 κόντρες
με τα αυτοκίνητα των συμπαθητών. Πηγαίναμε και κάναμε. Και εγώ από 13 τον πατέρα μου έπαιρνα στα χωράφια ορμούσε και δεν ένιωθα τώρα. Λοιπόν, κοίταξε τι πρέπει να κάνει για να του φύγει. Θα πας εκεί, θα βρεις έναν τύπο που έχει αγωνιστικά και πάει και τρέχει στις πίστες. Πάει στα Μέγαρα, πάει στην Αθήνα στο παλιό αεροδρόμιο, έγινε πίστα αγώνων. Έχει εδώ πέρα στις Σέρες μια ωραία πίστα κτλ. Θα μπει μέσα. Μας είναι φοβερή. Ναι. Πρώτα, πριν πας εκεί, θα πας στα καρτ. Εκεί στο Καρφούρ, εκεί σε εμάς, έχει μια πίστα καρ, τα μικρά. Ναι. Που μπαίνεις εκεί. Θα ξεκινήσεις εκεί. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Θα τρακάρεις, θα φύγεις τα λάστιχα, μια, δύο, τρεις. Να ανέβει η αδρεναλίνη σου εκεί. Εσύ έχεις χαμηλή αδρεναλίνη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μετά, αν μπορέσει να βρει κανένα φίλο που να έχει κανένα αμάξιο που είναι από τι χαμηλέ τροφέ, τραβάει. Ναι. Δεν είσαι να μην σε σβήνει, ξέρω εγώ, και. Στην ανηφόρα. Εκεί θε θέμα, έχει τράβηξει χειρόφρενα. Να γουστάρει το οδήγημα. Ναι. Δηλαδή, πρώτη, δευτέρα, μπαμ, φανάρι, να μου γκρίζει το αυτοκίνητο. Τώρα. Βρε ένα φίλο σου που να έχει πετρελιάκι. Κάνα, τραβάει από χαμηλά. Ναι, ναι. Μπε μέσα, κάνε ράνε. Πρέπει να σ' αρέσει το αυτοκίνητο για να σ' αρέσει και η οδήγηση. Σωστά. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τώρα του παιδιού αυτό πρέπει να το ανεβάσουμε αυτοπεποίθηση, όχι να μάθει. Μ' αρέσει να μάθει, δεν ξέρει. Τα δευτερόλεπτα, πόσα τα εκατό είναι, 40-60 πόσα είναι με Δευτέρα. Ναι. Πιάνω κάτι περιοδικά, αναλύω. Έχω, το ρεπρίζ τη Τρίτη, ξέρω εγώ. Ναι. Το 68 περιοδικό αυτοκίνητο. Καλά, εντάξει. 69 ευρώ. Ναι. Καλά, κάνει. Έχω πράγμα μπόλικο, έχω αρχείο τρομερό. Ναι. Είναι ένα το έχει. Και να μην φοβάσει. Δηλαδή, πώ. Άντρα πράγμα τώρα να. Ναι. Α βρήκα μια μεγάλη κυρία να του βάλει μέσα να οδηγήσει, ξέρω εγώ, να του δείξει πέντε πράγματα. Ναι. Συμφωνώ, Κώστα, σε όλα. Λέω 502. Πού έχει ένσταση ο 502. Πού έχει. Δεν νομίζω να κρατήσει το 352 για πολλές αγωνιστικές, διότι θα καούν ο Μάτος και ο Λέοβατς από τα ανεβάσματα. Ναι. Θα σου πω το εξής. Το μυστικό του 352 είναι. Ποιο? Ένα από τα μυστικά του 352 είναι η πλαϊνή back half. Σωστά. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις μάπα back half, δηλαδή με τον Μπουκουβάλα, ας πούμε, πώς την λένε, τα Γιάννενα δεν μπορούν να παίξουν. Δεν πρόκειται ποτέ να παίξει 3-5-2. Σωστά. Με τον Μπουκουβάλα. Ο δε, πώς τον λένε, ποιον θες τον Αλόνσο που έχει τη Chelsea, ναι. Τον άλλο τον μαύρο, τον Μόζες. Μπορείς. Αυτοί είναι παίκτες στιβικοί. Μπράβο. Ο Ατρόμητος που είχα κουβέντα με τον Αλέφαντο, μου λέει μπορεί να πούμε κτλ. Του λέω κοίταξε. Για μένα, ο Ατρόμητος. Έχει δύο center back που μυρίζουν γεροντίλα. Ο Λαζαρίδης με τον Φιντανίδη. Σωστά. Πιο πολύ ο Λαζαρίδης. Καλά center back. Ναι. Βρωμάνε όμως η γεροντίλα. Μπορείς να βάλεις τρίτο center back τον Κοντοέ. Τον Κοντοέ. Σωστά. Και έχει. Ειδικά το δεξί τον μπακ που είναι 400 στην Κοζάνη, τον Κυβρακίδη. Στη Βίστας. Και ο άλλος, ο αριστερός μπακ, ο γαμό του Κατρανίδης, πώς λέγεται, ο Κατράνης. Κατράνης. Και αυτός όχι τόσο όσο ο Κυβρακίδης. Δηλαδή ο Κίτσιου πρόσεχε. Εάν είχε το μαρκάρισμα το χαμηλό, ας τον πω, δεν με πειράζει, ναι. Τον πω, γιατί έχω τρίτο στόπερ εκεί. Θα ήταν πολύ καλή περίπτωση, γιατί είναι αθλητής για 3-5-2. Βεβαίως. Αλλά με χαλάει που μου τη βγαίνει ο άλλος και τον τριπλέρνει και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί ο Κίτσιου να κάνει 5 κούρσες, τρομερές, και να κάνει 3 σέντρες και να βγει μπάλα πλάι out. Αυτό δηλαδή, είναι. Ναι, ένα είναι αυτό. Δύσκολο. Τις κάνει όμως, ανεβαίνει, είναι αθλητής. Ναι. Αθλητάρα, ναι. Και μπορεί στο μαρκάρισμα να του την κάνει όπως η Επιστάινε χθες την έκανε στο Μαρινάκι και μέχρι να πάρει χαμπάρι ο Μαρινάκι. Δηλαδή του δίνει την μπάλα και έτσι όπως πριν την πάρει, με μία πάσα φεύγει. Απεγκλωβίζεται με τρίπλα δηλαδή. Φεύγει μαζί με την μπάλα. Ωραία. Εκεί το έχει το θέμα ο Κίτσιου. Έχουμε θέμα εκεί. Έχει εκεί θέμα. Γι' αυτό και το 3-5-2 είναι ζώρικο. Ο Τζανακάκης μπορεί να παίξει στον Άρη όλη την πλευρά. Μπορεί. Ο Καράμπελας δεν μπορεί. Δηλαδή από την απέναντι τι γίνεται. Ο Νέτο δεν μπορεί. Τι γίνεται. Πώς το λένε, ο Μπούρμπο δεν μπορεί. Δεν μπορεί, τόση ώρα. Αύριο που παίζει ο Αναστόπουλος με τον Ολυμπιακό και πρέπει να φυλάξει τον κόλο του και δεν έχει στόπερ τρίτο, μπορεί να βαφτίσει. Μπορεί να βαφτίσει. Εγώ δεν θα βάφτιζα Νίκο Αναστόπουλε το Ρόβα. Θα βάφτιζα τον Μπούρμπο. Ναι. Το center back. Ο Ρόβας μπροστά, συνέχεια εκεί κολλημένο. Ο Ρόβας στα χαφ. Βέβαια. Ας το Ρόβα, είναι κοντός για center back. Ναι. Όπως και ο Κοντοές, αλλά οι δύο ψηλοί εκεί χώνεται σαν τρίτος. Είναι ωραία κολπάκια αυτά, μου αρέσουν εμένα αυτά τα κολπάκια. Τρελαίνομαι εγώ για αυτά τα κολπάκια. Ηρακλή, είδες. Τι να δω την Ηρακλή. Τον πάτησε. Τι να δω. Ιβέρια στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είναι δυνατόν αυτό τώρα. Τον πάτησε Ιβέρια στο δεύτερο ημίχρονο.
πώς πατάς ρε παιδί μου, τι να σου πω, ένα τρομερό πράγμα. Έβαλε τον Άρτσε και τον Σαρλόγκ στο δεύτερο ημίχρονο, Λινάρδο και Τόνι Κάλβο κάποια στιγμή, μια τετράδα. Μεγάλος Τόνι Κάλβο. Τόνι Κάλβο. Συμβουλή στον Σαβίδη και στον Κρεατέμπορα. Πώς το λένε τον Κρεατέμπορα εκεί στην... Μπίκας. Πώς? Μπίκας. Μπίκας. Ο Κρεατέμπορα. Ο Κρεατέμπορας. Θες μια συμβουλή. Δώσ' την. Λοιπόν, μόλις έρθει ο Σεντερφόρ, δεν ήρθε. Ποιος από όλους, για ποιο μιλάμε? Ο, πες το ναι. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Ωραία. Ήρθε ο Πρίγιοβιτς. Ήρθε. Αν δεν μπορείς να πουλήσεις τον Κλάους, ναι. Λέω, αν δεν μπορείς να πουλήσεις τον Κλάους και μείνει ο Κλάους, πέτα στη θέση του καπετάνου τον Κουλούρι Σεντερφόρ. Τι είπες τώρα, ρε Κώστα? Τον Κουλούρι Σεντερφόρ, να του δώσεις και παιχνίδια και τα λοιπά, μπας και φορμαριστείς, τον πρώτο χρόνο είναι καλός. Μεγάλη μανιά είπες τώρα. Παίξε. Σαρλόγκ αριστερά, Τόνι Κάλβο δεξιά, Άρτσε δεκάρι, με Μπαλάφα ξέρω εγώ και Τόμας. Μια χαρά είσαι. Ωραίος. Κουφέτο. Βασιλαντονόπουλος καλή. Πίσω εντάξει είναι παιδιά. Μαλό και ο Κατημύρης καλός θερματοφύλακας. Να σωθεί η Βέρεια. Θα σωθεί έτσι. Θα μου πεις, ρε παλιά άνθρωπε, να πέσει ο Ηρακλής. Όχι, να πέσει ο Λεβαδιακός. Βέβαια. Ναι, τι. Θέλω να σου πω δηλαδή, για αυτούς που είναι μπαλαδόβατες στον ΠΑΟ και μαλώνουν τώρα ποιος είναι πιο παοξής από τον άλλον στα ράδια, πείτε και κάτι έξυπνο, ρε. Στην μπάλα επάνω. Τους ταμπάνιδες, πλατυπόδιδες, άμπαλοι να πούμε περισσότεροι. Να μην πω όλοι. Μίμηλε, άστο, εντάξει. Θέλω να σώσει τη Βέρεια, ρε Σαβίδη. Στείλ τον εκεί πέρα. Αυτά θέλω να λέω, Γιωργάκης, που πέχατε στο πληκτρολόγιο στα Instagram και τα λοιπά. Τάγκα, ρέντερ, εκεί, like, δε, τι. Λοιπόν, Σαρλόγκ, Άρτσε, που τον έχει αλλαγεί κακός εκείνος ο Σαγόνιας, ο Γράφας. Κακός. Έφαναν ένα μπελάιντ, ένα παλτό. Τι είναι, και άφησε τον μια γούνα να πούμε εκεί πέρα. Λινάρδος, πίσω τον καπετάνο. Λινάρδος και πιο οχτάρι είναι, μπορεί να παίξεις με τρεις. Τόμας, Μπαλάφας, Λινάρδος, ξέρω εγώ. Βάλ τον Κουλούρι σέντερφορ. Φόρτον έτονα. Πρώτο, να ανέβει τα πάνω του. Δεν τραβάει στον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλο καράβι. Είναι μεγάλο, ναι. Μεγάλο καράβι. Πήρανε αυτοί οι κρεατέμποροι, φτιάχνουν τους γύρους και στέλνουν στα νοσοκομεία που τα στέλνουν. Το στέλνουν. Οι μπίκες και τα λοιπά, οι επιχειρηματίες του Σαβίδη. Πάρτε τον το σέντερφορ. Τι μου τρώνε στον καπετάνο. Πάρτε το θύμιο εκεί. Δεν το βλέπει τον καπετάνο. Δώσ' το στον Άρη τον καπετάνο. Α, φύγε από εδώ, ρε Κώστα, με δώσει το καπετάνο. Δώσ' το καπετάνο στον Άρη. Τον Αμπρέο παίρνω τον καπετάνο, δεν τον παίρνω, ρε φίλε. Άσε με τώρα, ρε Κώστα. Λοιπόν, το καπετάνο θα πάρω. Πάρε και τι γίνεται πάλι. Σεραίος λέει ο 621. Ναι, δικό μα. Άσε τι ιστορίε με τον Άρη και το ραπ λέει. Σεραίος εσένα λέει. Δικάμε. Άσε τι παπαριέ με τον Άρη και το ραπ. Κανένα να στριντζίνι λέει. Χορεύει λέει να σε γουστάρουμε. Τι είναι αυτό το να στριντζίνι. Τι είναι αυτό το να στριντζίνι, ρε παιδί. Σεραϊκό χορό είναι, τι είναι. Από πού βγήκε ο κανένα δαρνάκα είναι αυτό. Ξέρω ότι είναι αυτό. Τι να στριντζίνι λέει αυτό. Λοιπόν, ο Ηρακλής τραγωδία. Κάτι πήγε να κάνει ο Οδόνης στο πρώτο ημίχρονο να βγάλει μια ποιότητα στα καφ. Προσπάθησε. Ξεφούσκωσε, δεν έχει το πνευμόνιο του πατέρα του. Δεν έχει, όχι. Ο άλλος γεννήθηκε με τέσσερα πνευμόνια, αυτός μισοπνεύμονα. Έγινε και υποβοήθηση τούρμπο έχει ο Οδόνης. Έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, κλάταρε να πούμε. Μπορεί. Δεν έχει ρυθμό το παιδί εδώ που τα λέμε. Τι να κάνουμε. Ο άλλος Αγγελόπουλος είναι. Έχει να φάει κρέας δύο μήνες. Καφ. Να το κουτσίδι, κατάλαβε εκεί. Άντε πάλι. Αυτό μου θυμίζει ποντιακό. Να στριγίνει είναι αυτό. Και τι είναι αυτό, βοήθα λίγο. Γκάιντα είναι. Γκάιντα τα χαρέρε, γκάιντα και τα χαρέρε. Σεραϊκά είναι αυτά τα. Βλάχικα είναι, τι. Αυτά. Ναι, για πες. Αυτά τα βαράν πιο πολύ από κάτι χωριά. Μια συνδρόγα σου και μια προσδράμα ψηλά, αγριανή, ζύχνη, Αναστασιά, τέτοια να πούμε. Ο γιο του βιολιά. Με τα πουτούρια να πούμε ακόμα, οι παππούδε ήταν γκάιντα. Ναι, ναι. Πουτούρια, κάλτσα εκεί, ξέρει τη Μάλινη. Και τα χαρέ. Στερλίγια. Αυτό το τέφι το μεγάλο είναι τα χαρέ. Έλα. Ναι, για. Έλα, ρε. Ναι. Τα λέω καλά, τα λέω καλά. Σοπαρ, τι ταούλι είναι αυτό, τι βλάχια είναι αυτό. Γκάιντα. Ωραία, πέτσα από γουλή. Να δεις εκεί πέρα, ναι. Ναι, και πιο πολύ τέτοια ακούσαν βέβαια μπροστά από το γάμο πηγαίνουν με πενινταράκια ούζο και τις δίνουν. Και χορεύουν όλη την ώρα μέχρι την εκκλησία, ναι. Μπορεί τρεις μέρες να είναι να πίνουν ούζο και να ακούν αυτά. Πώς αντέχουν, ρε φίλε. Βέβαια, σε λέω. Γιατί ρε Κώστα. Πώς αντέχετε. Αντέχουν, ρε φίλε. Έτσι είναι η παραδόση. Εγώ πάντως μια φορά δεν αντέχω. Δεν πειράζει. Δεν αντέχω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν αντέχω. Λοιπόν, 9:55. Εσύ θες να ακούς Πάολα. Θες Πάολα. Όχι. Σε βάζω Καζαντζίδη να ακούς. Εγώ θέλω να ακούω εκεί που χορεύουν και που κάνουν. Αλλά να κάθομαι σε μια γωνιά. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ κάθομαι, το κάνω αυτό. Ναι. Και να μην κάνω τίποτα. Να τραβάς τη πέτσα από το αρνί, από τα παϊδάκια. Πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις, εγώ είμαι κρύος. Είσαι. Δηλαδή,
απολαμβάνω τους άλλους. Καλά κάνεις. Δεν έχω, ας πούμε. Δεν συμμετέχεις. Δεν συμμετέχω. Εντάξει, καλό είναι. Θα το πω, λέμε, τέτοια ένταση που δίνω στη δουλειά επάνω. Ναι. Τρομερή. Στην προπόνηση επάνω, τρομερή. Βάλε με, ας πούμε, σε ένα χωράφι και πες πότισε τα δέντρα. Θα πω, θα δώσω 4 ευρώ σε έναν 5-10. Πότισε τα εσύ. Δεν κρατάω ούτε το αυτό. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Ή να πεις να έχω μεράκι να σκαλίξω τον κήπο. Ναι. Δεν με νοιάζει ο κήπος. Ναι. Εγώ θέλω να ξαπλώσω, να ησυχάσω. Ναι. Μετά την προπόνηση. Είσαι καλεσμένο σε ένα γάμα και σε λέει άλλο πάμε να χορέψουμε. Ούτε με σφαίρες. 30 ευρώ σε δίνω για να με αφήσει να κάτσω. Δεν μπορώ. Στην δισκοτέκα όταν πηγαίναμε παλιά και είχα τέτοια βαριά στη μάρα, απολάμβανα όμως. Ναι, σ' άρεσε. Ήμουν, πώς το λένε, αναπληρωματικός. Ναι. Αναπληρωματικός. Μετά λέγανε αυτοί, μιλούσανε. Εγώ δεν μίλαγα. Πετούσα μια ατάκα, γινόταν τη μουνή. Πέτρα του σκανδάλου. Συγγνώμη, πέτρα του σκανδάλου. Μιλάτε και μιλάτε, κρύοι να πούμε, του λέω, κρύοι. Σήμερα τσακώθηκα με του Ξάνθιώτε. Φώναζε ο Χιλιτίδης από το σπίτι. Βρωμόσκυλο, πρόσεχε πώ μιλά για την Ξάνθη, την ωραιότερη πόλη, λέει. Παλιά άνθρωπε μου λέει. Τι έκανε πάλι, ρε. Να μωρέ, τσακώθηκα με αυτού, γιατί ο Πανόπουλο, ο άνθρωπο, 25 χρόνια του έχει, ήταν στον αφρό κτλ. Τα χώνει τα λεφτά, ρε φίλε. Ναι, κρύοι άνθρωποι. Ναι, και αυτοί να ευχαριστώ, ρε φίλε. Τίποτα. Μετά μου λέει, γιατί μα λε, λέει κρύου. Μα είστε, λέω κρύοι. Κρύοι πάνω στην μπάλα. Δηλαδή, μην. Πάει ότι του βάζουμε, ξέρω εγώ, στο τσουβάλι. Μπορεί στο γλέντι αυτή να είναι. Στο γλέντι, έξω στη δίδυ, θερμό είναι. Να γουστάρουνε. Αλλά στην μπάλα, λέω, είστε κρύοι, κρυόκολοι κτλ. Μετά λέω, η πόλη, καλή χρυσή, αλλά με πιάνει πλήξη εκεί πέρα, α πούμε. Ναι. Με του μιναρέδε επάνω και τα αυτά κτλ. Δεν μπορώ να βλέπω. Λέει, έχουμε θάλασσα, λέει. Μπουκώνει δηλαδή. Στα πόσα χιλιόμετρα, λέω, έχετε θάλασσα. Πόσε φλάντζεσκε μέχρι να πα, λέω, σε αυτή τη θάλασσα. Ναι. Δεν τρέπεσαι, ρε παλιά, α πούμε. Τέλο πάντων, κάνουμε ένα διάλογο. Γίνεται ένα χουλιαμά. Και ποιο είναι το οξύμορο. Για πε. Τα βρήκατε μετά, τι έγινε. Αντί να βρίσουν εμένα οι Ξαθιώτες, ναι. Βρίσανε τον κόκκινο. Γιατί ρε βρήκε τον Γρηγόρη πάλι. Πώς τα κατάφερε, πώς τα έκανε, πώς τα είδε. Μάλλον σε μένα Ξαθιώτη, εγώ λέω κάνε μου κριτική. Να κάνουμε διάλογο, φυσικά. Να κάνουμε και τα λοιπά. Θα με βρίσκω, σε βρίσκω. Θα σε φέρω, λέει, πάνω ρε βρωμιάρι, μου λέει, τρέπεσε λίγο, μιλάς βρώμικα για την Ξάνθη. Λέει, ναι. Δεν μιλάω βρώμικα για την Ξάνθη, παλιά άνθρωπο, το λέω, είναι αυτό το πράγμα. Σε πάω, λέει, στα μέρη, λέει, να δει τα ριάκια. Σε λέει, κάνω βόλτε εκεί να γουστάρει. Στην παλαιά πόλη, λέει, θα πάω στα ριάκια και στα αυτά και τα λοιπά. Βέβαια. Πετάει το κόκκινο, πε ένα, πε ο άλλο. Στο τέλο, λέει, ο ακροατή τον κόκκινο, αντέρε, μαλάκα το λέει. Oh, ναι. Το κόκκινο. Του λέει, κόκκινο. Εγώ τσακώθηκα με όλη την Ξάνθη. Και δεν έγινε τέτοιο σκουλιά. Πήρανε λόγω από όλη την Ξάνθη τηλέφωνο. Ναι. Εμένα λέω δεν με βρήσανε. Ναι. Μιλήσαμε, ωραία, γελάσαμε κτλ. Πώ κατόρθωσε, του λέω εσύ, να πάρουμε τα μάξι και να πάμε στην Ξάνθη και αντί να βαρέσουν, λέω, εμένα. Θα βαράνε σένα. Πώς το κατάλαβε. Αυτό λέω είναι λέω κατόρθωμα. Πώς να έρθουν εδώ οι Ηρακλειδείς 50 νοματέοι, κάτι βουβάλια, κάτι αυτοί κτλ. Να μην με πειράξουν. Ήθελα να κάνουν μια καταγγελία. Είναι αυτό ρε παιδί μου, μια δήλωση να κάνουν. Λέω άμα έσουν εσύ, θα σε σιδερώνανε. Πώς λέω το καταφέρει. Αυτό είναι λέω. Τραβηχτικός του σαματά είναι αυτός ο Γρηγόρης. Το τραβάει ο σαματά. Δεν ξέρω. Να μας πούν οι ακροατές πώς το. Πώς τραβάει και τσακώνεται με τον κόκκινο. Μα δεν είναι και εριστικός να πω, ρε φίλε. Εντάξει, καμιά φορά ας πούμε κόψει τον απότομα, κάνε τέτοιο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Αντιεπικοινωνιακός. Γιατί, ρε φίλε. Ξέρω κι εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά τον Πανάκη, τον οποίο τον αφήσαμε, τον χάσαμε στα 84. Ναι. Πού να πάμε τώρα. Πάμε στο γιο του Γεωργίου. Άιτε, πάμε εκεί. Εκείνο δύσκολο, ρε. Μπέρε. Ο Γεωργίου. Εγώ τον Μπελά τον ήξερα που είχε. Τον ήξερε, ε. Είχε ένα γιο, ο οποίο. Από την πρώτη του γυναίκα, τη Μαρία, όπου είχε μια σπάνια ασθένεια. Και όπως έχει πει και ο ίδιος, είναι ένα παιδί κάθε 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Τι λέει αυτή την ασθένεια. Τι λαχύρι. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, μια περίεργη ασθένεια. Αυτά τα αυτοάνωσα που λένε. Δεν ξέρω τι διάλογο. Είναι τα λαχύρια, ρε φίλε, τη μοίρα. Και είπε, άκου άνθρωπος, ρε φίλε. Λέει, όταν πήγε στην Αγγλία για να του πει ο γιατρός τι και πώς και τα λοιπά. Τι να κάνουμε. Του είπαν τα κακά μαντάτα την γυναίκα και τον Γιώργο, τον Γεωργίου. Κοιμήθηκε, λέει, όσο μπόρεσε να κοιμηθεί το βράδυ. Όταν το έμαθε ο άνθρωπος, ναι. Και το πρωί Γιάννη ξύπνησε με τα μαλλιά του άσπρα. Πόρε, φίλε, σε μια νύχτα. Σε μια νύχτα. Άσπρα τα μαλλιά. Και πήγε να φάει, λέει, ψωμί και του φεύγαν τα δόντια. Έτσι φύγαν τα δόντια. Σόπα, ρε φίλε, από τι στεναχώρια τράβηξε σε μια νύχτα αυτός ο άνθρωπος. Οπότε οι αρρώστιες, όχι του παιδιού του, ναι. Του Γιώργου, ο Γιώργος που έχασε τα δόντια, ναι. Κτλ. Ως έναν βαθμό τολμούμε να πούμε, γιατί το λένε και οι γιατροί αυτό, ότι είναι και ψυχοσωματικές. Δηλαδή, αν κάποιος είναι που λένε ανέστητος δεν αρρωσταίνει. Ναι. Οι ανέστητοι δεν αρρωσταίνουν, είναι γουρούνια. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα ο κόκκινος λέει να έχεις ακούσει ποτέ να αρρωστήσει. Χωρίς άγχος. Δεν έχει άγχος. Άμα δεν έχεις άγχος, εσύ σκουράνει. Γι' αυτό λένε μακριά τους στεναχώριες, όλοι αυτό φωνάζουν. Εντάξει, δεν γίνεται όμως, ρε φίλε. Ναι.
Ορίστε. Ποιο ήταν, ο κόκκινο. Εντάξει, από γρήπη είναι άρρωστο. Αρρώστο κρεβάτι. Από γρήπη. Ναι, σωστό, ναι, σωστά, ναι, έχει δίκιο. Περνάνε τα χρόνια, αδυνατίζει η υποστηρική άμυνα κτλ. Αυτό το συνέχεια να στεναχωριέσαι, να είσαι σφιγμένος, είναι κακό πράγμα, φίλε. Όλο άγχος, άγχος, κακό πράγμα είναι. Δεν ξέρεις το να τριστίνει, λέει, για λατζή σε ρέωση, φίλε. Λέει ο 621. Ο άλλος 815 λέει. Ραπ σήμερα, λέει, σήμερα του το κάναμε καλοκαιρινό το γήπεδο από τα παγούρια. Πάνω από Γιάννενα. Δεν το κατάλαβα. Πάντως η έδρα τους. Τι καλοκαιρινό δηλαδή. Η έδρα τους σήμερα τα Γιάννενα, το είδες Γιάννη το μάτς, ήταν έδρα. Είχε δηλαδή φανατισμό. Στα μαρκαρίσματα, στα γιουχαρίσματα, στις κόντρες, αυτά κτλ. Είχε παλμό. Ναι. Ήταν συμμετείχανε. Θέλω να πω, τελειώνοντας τον ΠΑΟΚ, τι ήθελε. Δύο λόγια για το Χαρίση. Τι ήθελε, τι δουλειά ο Χαρίση τώρα. Τον έβαλε μέσα αλλαγή ο Ήβιτς. Α, γι' αυτό δες να πεις. Ναι. Πες. Χαρίση το έχω πει και σε φίλους σου κολλητούς. Και έχουμε, σου έχω στείλει μηνύματα. Ναι. Είσαι καλός αθλητής. Αθλητής καλός είναι. Με την μπάλα χαμηλά είσαι διεισδυτικός, είσαι ταχύς με την μπάλα, έχεις καλά ποδάρια, σου τέρνεις. Μπορείς να προευλοκοπήσεις από τα χαφ και να σεντράρεις. Και μπορείς να δημιουργήσεις καριέρα. Εάν μπορέσεις στα μαρκαρίσματά σου να μην είσαι γίδι. Και να πηγαίνεις. Σαν το Ρέτσο που κι αυτός πάει σαν το γίδι. Άγαρμπο πήγε. Σαν άγαρμπα μαρκαρίσμα. Άγαρμπα. Ο Κάτσε πήγαινε κι αυτός σαν το ταγάρι. Τα βελτίωσε. Ναι. Έβαλε στο θυμό του, στην έκρηξή του κτλ. Έβαλε ένα φρένο, έβαλε μια λογική. Εάν ο Χαρίσης, το λέω σήμερα. Πες το. Το λέω σήμερα. Γιατί τον είδα μετά από καιρό. Δηλαδή, αν τον βάλουν πέντε μάτς και παίξει το Χαρίση, θα βρει ρυθμό ο Χαρίσης. Θα βρει. Ναι. Εάν ο Χαρίσης βρει κάπου ρυθμό, θα στον ΠΑΟΚ, θα σε άλλη ομάδα. Επιθετικά, γκολ θα κάνει. Διεισδύσεις θα κάνει. Φάουλ θα πάρει. Πλευροκοπήσεις θα κάνει. Ψηλός δεν είναι για κεφάλι, δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω για κεφάλι. Ας κάνουν οι άλλοι. Αλλά ρε φίλε, όταν έρχεσαι στα χαφ να μαρκάρεις, μην πας σαν το βόδι εκεί πέρα. Άγαρμπος είναι, κατσικίζει. Ναι, είναι. Ναι. Σαν το κατσίκι. Σαν το κατσίκι πας. Βελτίωσε το αυτό. Ναι, ναι. Να σου το πούνε και οι οικείοι σου εκεί πέρα. Σωστά. Ο μάνατζερ σου, ο πατέρας σου, αν ξέρει από μπάλα ο άνθρωπος. Ο προπονητής σου αυτός ο Ήβιτς. Κώστα, άμα δεις το ίδιο μαρκάρισμα που κάνει ο Κάτσε. Μην πάρε παιδάκι μου σαν το ταγάρι εκεί πέρα. Αυτό ακριβώς. Να φας και κόκκινες κάρτες. Αυτό ακριβώς τώρα. Ναι. Δηλαδή το ίδιο μαρκάρισμα ο Κάτσε, το ίδιο Χαρίσης. Ο Χαρίσης θα το κάνει να φανεί στο διαιτητή για κίτρινη, ρε φίλε. Δεν πάει ούτε ο Μπίζες Βαρ, έτσι, ούτε ο Τσίμινοτ πάει έτσι. Και άμα θες να πας, εγώ σου δώσω κάτι. Πάει πιο κρυφά, ρε. Όχι. Επειδή είσαι ταχυδυναμικός και δυνατό παιδί. Πάρ τον μαζί με την μπάλα. Δεν χρειάζεται να του πάρει τα πόδια. Με τις τάπες. Πάνε με τον κουντουπιέ. Σήκωσέ τον με τον κουντουπιέ. Αλλά βρες και μπάλα. Βρες και μπάλα μαζί. Έτσι σχέδιο, δυνατά. Μην πας σαν το ταγάρι, ρε πουλάκι μου. Το βλέπα σήμερα. Λέω κρίμα αυτός να μην κάνει καριέρα. Τόσο δυνατό και γρήγορο παιδί. Ναι, ρε. Βέβαια. Λοιπόν. Λίγο θα στρώσει τα μαρκαρίσματα, πιστεύω. Χαμό τα μηνύματα. Άιδε πάλι. Τι γίνεται πάλι. Ξεκίνα, βάρα. Λοιπόν. Έναν. Βασίλη από το Απειρωτάν. Πάω ξύ. Αμαν. Σερβιτόρο στο Απειρωτάν. Καλησπέρα από το πολύ σοβαρό ΠΑΟΚ σήμερα και έπαιξε πολύ καλά το 3-5-2. Δεν μου άρεσαν οι αλλαγές του Ήβιτς, άργησαν να γίνουν και τράβηξαν την ομάδα πίσω. Πάλι έξω Περέιρα χωρίς λόγο. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, καλή εκπομπή. Σωστός Απειρωτάν. Ο Απειρωτάν ωραίος. Καλός Απειρωτάν. Ναι. Τα είπε ωραία. Λοιπόν. Νίκος Εφοριακός. Αμάν. Μας κυνηγάνε. Μας κυνηγάνε. Πώς είναι Εφοριακός εκεί πάνω που στρίβεις για το πανόραμα στον Καραβόμηλο δίπλα. Αμάν. Ναι. Λέει. Κωστή, το 3-5-2 βόλεψε σήμερα γιατί έτσι παίζει στάνταρο Πετράκης. Με τη Σάλκε όμως θα έχουμε θέμα αν έχουν καλά και αθλητικά πλάγια μπακ. Εντάξει, ρε, Σάλκε είναι τώρα. Οι άλλοι δεν. Θα δούμε. Α δούμε. Θα δούμε. Α δούμε. Δεν παίζει με το Πανεγιάλιο, με τη Σάλκε παίζει. Με το Πανεγιάλιο. Βέβαια, ρε φίλε. Λοιπόν. Για συνέχεια. Οδηγός Κυρσάβα. Να το σε αυτό. Να είστε ευγενικοί που έχω όρος ο Χρόνης Εξαρκάκος στην Παριζιάνα. Ναι. Ναι. Ο Χρόνης Εξαρκάκος στην Παριζιάνα. Σοβαρευτείτε, λέει, και οι δυο σας. Πάλι αυτός. Σας ακούει και η κυρία με το κοντό ξανθό καρέ μαλλί από την διοίκηση του Αραστέχνη Αγροτικού Αστήρου. Αγροτικού Αστήρου. Μίσαξε με αυτή τι την. Τι είπατε αυτό ο Δήμο του Κυρσάβα. Μήπως την πήγε καμιά βόλτα με τη λιμουζινέτα τώρα και μας τα φορτώνει σήμερα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Έλα ρε Βασίλη. Μην είσαι χαζός. Δόνεις με κούρο στα χαφ για να γίνει πιο αθλητικός στα χαφ ο Ηρακλής. Σωστά. Σωστό. Μια χαρά. Σωστό. Σωστό. Κομμουνιστής. Αμάν. Ραπτό.gr. Η τηλεοπτική εκπομπή έχει ανέβει μαγνητοσκοπημένη σε υψηλή ανάλυση στο Ραπτό
www.ekipa.gr. Λοιπόν, τι έγινε στο στρατόπεδο με τους φαντασμένους, στέλνουν μηνύματα, δεν το έχω παρακολουθήσει. Τι κάναν, τι. Εγώ τώρα ρε Κώστα αυτό το κόλπο, Αλβανοί, να πηγαίνουν. Καφέ να πιούμε με αυτόν εδώ. Δεν βλέπω να πίνουμε. Θα φύγει η Μόνικα, σε κάνω καφέ. Η Μόνικα έχει σχολάσει εδώ και μια ώρα. Για πατσά αυτό... είμαστε, κατευθείαν με φως. Τρελαθεί, ρε, πούμε καφές ρε. Μα για... καφέ, ρε, πάω και με ρε. Και το πιούμε μια μισή ώρα το καφέ και άκη με δούμε. Να χτυπάμε κάμψη μετά. Αυτό ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Με γιατί αρέξ λάστιγκα θα πηγαίνουμε με αυτό. Έστω να φέρει, ρε Γιάννη, και μια. Σα σήμερα πέθανε ο Αγγελόπουλος. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Δεν μοιάζει αυτός εδώ ο φύλακας με τον Θόδωρο. Γρήγορος. Ναι. Και αυτός γρήγορος είναι. Γρήγορος. Και ξέρεις πώς πέθανε ο Θόδωρος. Μήπως τελειώνει σε γλου αυτός. Ξέρεις πώς πέθανε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ναι, ακόμα. Δεν το ξέρεις. Σε τροχαίο. Σε τροχαίο, ρε φίλε. Γιατί, επειδή ήταν σκηνοθέτης αργότατος, πήγε να περάσει λέει τον δρόμο. Μέχρι να τον περάσει τον δρόμο, τον έφαγε. Ήρθε όλος με 140, τον έφαγε. Ναι. Τι είμαι έτσι, στην αργοπορία. Από την αργοπορία του. Ποιο ξέρει τι σκεφτόταν στον δρόμο την επόμενη σκηνή αυτό τώρα. Δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Ποιο μπορεί εγώ, γιατί εγώ μπορώ. Σαν σήμερα Γιάννη πότε έφυγε. Το 12, το 11 πότε έφυγε. Τώρα για βοήθεια λίγο. Αύριο Γιάννη. Για βρε γενέθλια θανάτη σήμερα 24. Για τι λέγαμε τώρα, κάποιον. Ποιον για βρε θανάτη. Το 12 έφυγε. Μέσα είσαι ρε, 72. Ορίστε. Το 35 γεννήθηκε, το 12 έφυγε. 74. 70. Παραπάνω, 80 φεύγα. 77. 77. Μπορεί να ζήσει άλλα 15 χρόνια. Πού ξέρει. Πού ξέρει. Στεγνός ήταν. Στεγνός ήταν. Σίγουρα θα ζούσε. Θα ζούσε. Αμένει στεγνός. Σαν και εμάς άμα ήταν. Εμάς άστομαι. Εμείς αρχίζουμε στα 65 με τα πίκη τα αυτά εδώ πέρα. Άστο. Να βλέπουμε όλο ουρία. Οξύ, πως θεωρικό οξύ. Χοληστερίνες. Σε δύο λεπτά διάλειμμα. Εντάξει. Θα μας πεις γενέθλια, γενέθλια και θάνατη θα μας πεις. Δεν μπορώ να τα βρω, ρε Γιάννη. Βόηθα, ρε Γιάννη, την κατάσταση. Διάβασε κανένα μήνυμα και πάμε σε διάλειμμα. Τι γίνεται τώρα. Ο Αλή Πασά σήμερα πέθανε το 22. Άρε που φωνάζεις ρε. Πού είναι η λεμονίτα ρε παλιά. Τι του φωνάζεις τον άνθρωπο ρε. Λεμονίτα. Λεμονίτα τι. Ο Αλή Πασά πέθανε. Σα σήμερα το 1822 πέθανε. Έλα έλα λεφτά θα πάρει. Πόσο χρόνο ήταν ρε Γιάννη αυτός, 50 ήτανε. Το 41 είχε γεννηθεί και πέθανε το... Πληρής ημερών. Τότε και εκείνη τα χρόνια. Τώρα ήτανε νέος άμα πέθανε. Πόσο. Το 1965 σα σήμερα πέθανε ο Τσόρτσιλ. Ουίστον. Ουίστον Τσόρτσιλ. Ο οποίος πέθανε στα 87 του. Και η μοναδική γυμναστική που έκανε, με έλεγε ένας φίλος μου, ξέρεις ποια ήτανε. Τι. Έκανε τα δάχτυλα με άναγε το πούρο του. Τι λέρε. Και πήγε 87. Κάτσε στο σάκο τώρα σε καλό μοτέρα από τη μάνα είχε αυτός. Καλό μοτέρα. Νισάν ήταν. Έτσι, Ιάπωνα ήταν. Δεν βγήκε κόρτο. Τι βγήκε, δεν βγήκε σαν γεμάν. Ντάτσια. Ουίστον Τσόρτσιλ είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν. Καλημέρα παιδιά Κώστα, να μην σας φαίνεται παράξενο και εμένα σε ένα βράδυ άσπρισαν μαλλιά και γένια. Λέω 406. Ναι. Τι στεναχώρια έφαγε αυτό. Έφαγε στεναχώρια ή έτσι έγινε, ας πούμε, για να ξέρουμε. Ναι, είναι ναι, και... να μας πει. Ναι, να μας πει γιατί άλλο να φύγουνε. Τώρα είναι δυνατόν να, να ξυπνήσεις. Κι όμως έχω ακούσει και άλλες περιπτώσεις. Αλήθεια είναι. Μεγάλη στεναχώρια, μα φας απότομη, ξέρω εγώ. Βγάζει ο οργανισμός εκεί πέρα. Τον άλλο του πέφτουν τα μαλλιά κατευθείαν. Ασπρίζουνε. Σε χτυπάει που είσαι ευαίσθητος. Δηλαδή. Ναι. Πες ότι τραβάς μια στεναχώρια, το παιδί σου ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά. Τα λόγω, ναι. Πού είσαι ευαίσθητος στο έντερο, εκεί. Θα σε βαρέσει το έντερο. Είσαι ευαίσθητος στην καρδιά, εκεί. Θα σε βαρέσει την καρδιά. Είσαι ευαίσθητος ξέρω εγώ στα ουρικά, εκεί. Θα σε βαρέσει εκεί πέρα. Κατάλαβες πού τι είναι αδυναμία, θα σε βαρέσει. Έτσι, έτσι λένε οι γιατροί, ας πούμε, ότι οι αρρώστιες λέει και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι. Πώς τη λένε αυτή την ομοιοπαθητική. Ομοιοπαθητική. Την πιστεύουν αρκετοί. Λοιπόν. Και λένε αυτό το πράγμα, ότι οι ασθένειες λέει είναι ομοιοπαθητικά, η ομοιοπαθή είναι λέει ψυχοσωματικές λέει. Σωστά. Έτσι λένε. Να. Ο άλλος έπαθε κατάθλιψη γιατί δεν πήγε καλά στη δουλειά του, ναι. Τον διώξανε και τα λοιπά, έπαθε κατάθλιψη. Ναι. Δεν είναι να τα γελάς αυτά τα πράγματα. Τι να γελάς, η απότομη στεναχώρια και η δυνατή δηλαδή. Ναι, 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 σε τρώει μαράζι και τέτοια. Μα, διάλειμμα, διάλειμμα, να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Ό,τι θέλεις εσύ. Εσύ ό,τι πεις. Ό,τι πεις Κώστα και ξέρεις Κώστα. Ανοίγουμε γραμμές, μιλήσαμε για μπάλα αρκετά, για ΠΑΟΚ περισσότερο ήταν σήμερα. Ναι, ναι. Ολυμπιακό αναλύσαμε και στη Μαρμίτα, τον Άρη τον είδαμε, είπαμε πέντε πράγματα και στα site και τα λοιπά. Μα μ' άρεσε στο πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε και μετά. 2-31-090-90-90-98-80-90 και στέλνετε και μηνύματα στο 955 και ενώ μήνυμα 54-340. Περιμένω τηλέφωνο από τον κύριο Κώστα την Κατερίνη, αν πρόλαβε τον Πανάκη. Όλα τα είπες. Αν πρόλαβε τον Πανάκη. Ναι. Και τα λέμε. Τα λέμε. Άιτε. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα. Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εσύ είναι στη γραμμή, άλλους τρεις περιμένω. Έτσι λες εσύ. Πάμε στον πρώτο κύριο, καλή εβδομάδα. Χαίρετε κύριε. Έλα. Έλα βίλε. Κουκακόλας. Σε κατάλαβα ρε, ήθελα να πω πρώτο σε είναι κουκακόλας ρε. Με κατάλαβες ρε σκύλε. Άσε ρε σκύλη του πολέμου. Τι έγινε ρε με τους φαντάρους εκεί πέρα, τι έγινε. Δεν το κατάλαβα. Μήπως τους έριξες μέσα στην κουκακόλα αυτούς ρε. Τι κάνανε αυτοί, πήγανε με τη σημαία της Αλβανίας. Έλληνες. Όλη την πατρίδα πουλήσανε, βγήκε ο Καμένος τώρα να τους κάνει λέει τους πιο αυστηρές. Τι κάνανε, ξαναπέστε μου γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα. Ρε, αυτοί μάλλον είναι νεοσύλλεκτοι και πήγαν εκεί πέρα τώρα. Είναι και λίγο κάτσε, δεν ξέρω τώρα αυτοί. Βγάλανε εκεί μια χαζοφωτογραφία εκεί πέρα με τα πουλιά τα χέρια να πούμε. Και τη βγάλανε να πούμε και έγινε πάταγος. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Να με πείτε εσείς οι ακροατές. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Αυτό έγινε. Κάναν κάτι με τα χέρια τους, κάτι δείξαν κάτι σήματα. Ουτσεκά, ουτσεκά. Δεν ξέρω. Ουτσεκά, ουτσεκά. Η μεγάλη Αλβανία, ναι. Τσαμουριά. Μπορεί να ήταν Αλβανοί, ρε παιδιά, οι άνθρωποι. Κάτσε. Κάτσε θα ήταν Αλβανοί. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ πουλήθηκε η πατρίδα ολόκληρη, τώρα μισό, η φωτογραφία... Μισό λεπτό για να καταλάβω. Εάν ένας Αλβανός νιώθει Αλβανός, να πάει στον αλβανικό στρατό. Γιατί να πάει στον Έλληνα. Δηλαδή εγώ αν πάω στην Αλβανία και, τους πάνε, και βαρέ, τους πάνε με το ζόρι για να καταλάβω ρε φίλε, τι, πώς. Τώρα άμα έρθει εδώ ο άλλος πριν 10 χρόνια και πρέπει να πάει επιδητής, θα πάει με το... Έχει το δικαίωμα επιλογής. Κάνει... Α, ερώτηση. Κάνουν εκεί ένα τρίμηνο, μωρέ, ένα δίμηνο... Άλλο λέω εγώ. Ναι, είμαι Αλβανός και έχω έρθει στην Ελλάδα 10 χρόνια. Και έρχεται η σειρά μου να πάω φαντάρος που έλεγε ο Μπουγιουκλής. Απάς. Φαντάρος. Ναι. Έχω δικαίωμα επιλογής να διαλέξω να πάω στην Αλβανία φαντάρος ή στην Ελλάδα. Αυτό ρωτάω. Δεν το ξέρω. Κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Ρωτάω. Ναι. Αυτό το έχεις. Ναι. Στην Αλβανία, εάν έχει το δικαίωμα να πάει το παιδί στην Αλβανία, γιατί να πάει στον ελληνικό στρατό άμα δεν γουστάρει. Λέω εγώ τώρα. Έλατε. Και να κάνει το σήμα. Ψάχνεις, άμα, θέλει να, λοιπόν, άμα θέλει να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, να μην κάνει το πουλί. Να μην κάνει τα πουλιά και τα τσαϊτούς. Αυτό λέω. Να τώρα. Λέγε ρε Κοκακόλα, τι θέλεις να πεις. Για πες τώρα. Για πες τώρα. Αυτός λοιπόν, ο άρχισε τα εθνικιστικά του εδώ. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Δεν ρώταγε. Αυτό το φακούντο. Τι. Ρε αγόρι μου, μπαίνεις μέσα, βάζεις και δύο γκολ. Και εσύ τι περιμένεις να παίξεις το επόμενο παιχνίδι. Κάτσε φάει πάγκο τώρα. Και αυτό το παιδί. Σου λέει καλά ρε Κοντέ. Πήγες μέσα μας, εξέθεσες, έβαλες δύο γκολ. Ναι. Και θες τώρα εγώ να σε ξαναβάω να παίξεις. Θέλει να βάλει τον Κλάους, δεν και καλά, δεν του βγαίνει του Κλάους. Τι να κάνουν, πάνε κεφαλιές του πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν είναι ρε κεφαλοσφαιριστής ρε Ήβιτς ο Κλάους. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι ρε. Παραμύθια τώρα θα λέω. Και αυτός Ήβιτς θέλει να ψήσει σουβλάκια χωρίς κάρβο να γίνει τη δουλειά τώρα. Δεν γίνεται. Ρε παιδί μου να. Και γιατί όμως ρε φίλε με αυτό το φακούτο τόσο μανία δεν το βάζει ρε φίλε. Ξέρεις τίποτα που δεν ξέρουμε εμείς. Λέω το εγώ. Εγώ πιστεύω είναι θέμα κόμπλεξ. Κόμπλεξ, λες. Τώρα άμα το μάτς έβγαινε 0, άκουδο, άμα το μάτς έβγαινε 0-0, ναι. Τώρα θα βγαίναν οι παοξίδες, θα λέγανε για τον Περέρα. Επειδή το έκατσε ο Λέοβατς, ξελάσπωσε η πίσω γραμμή την προστινή, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν φανταστικός στημένα στον αγωνιστικό χώρο, με λάθος σέντερφορ και οι δύο ήταν λάθος. Ναι, ναι. Και οι δύο ήταν λάθος. Έπεσε η γραμμή. Τι ρε Κοκακόλα έπεσε, ρε Κοκακόλα. Και οι δύο σέντερφόρ ήταν λάθος, κύριε. Επόμενος, ναι. Ρε παιδί μου. Μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι. Το ράδιο κλείσε, φίλε. Τάσος, κουνούπι. Γεια σου, Τάσος.
Τι κάνετε, πήραν από ένα γεια και σένα και στον κύριο Γιάννη και στο φίλο σου. Καλά, προχθές ήρθε ο γιατρός. Καλά είμαστε, ρε, Τάσος, αδερφέ, καλά. Προσπαθούμε εδώ. Ναι, προσπαθούμε. Πες. Το ξέρω ότι ήρθε ο γιατρός, τον άκουγα. Πρέ, κάτι να τις ακούω. Έλα. Χάρηκα. Πώς πας εσύ? Την παλεύω. Μπράβο. Την παλεύω, όλα μπήκανε στον δρόμο τους. Μπήκανε, αυτό είναι, χαίρομαι, ρε. Όλα στον δρόμο τους μπήκανε. Πες μας τίποτα, χαρούμε, ρε, παλιά. Μπράβο, ρε. Παλιωτόμαρο. Χαρούμενο θα σε πάρω από το Φεβράριο και μετά και τα ξέρω. Μεγάλος δηλαδή... αγωνιστής αυτός ο Τάσος, ρε φίλε. Περιμένει, ρε, τι θα κάνει. Μεγάλος αγωνιστής, δεν νιώθει, δεν μασάει, ρε. Μπράβο, ρε. Δεν μασάω τίποτα. Μπράβο, ρε, σκυλή, ρε. Απλώς στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να έρθω στο live. Ε, καλά. Σαν να είσαι εκεί, να πούμε, ήμουν άρρωστος και. Είπαμε ότι θα σε έπαιρνε κάποιος. Να σε φέρει και τα λοιπά. Η γυναίκα δεν σε έφερε, με είπες. Δεν θα σε έφερε. Όχι, όχι, η γυναίκα δεν οδηγάει. Δεν οδηγάει η γυναίκα μου. Αλλά είναι ότι ήμουν άρρωστος, βρε, και... Έλα, μωρέ, εντάξει. Σε έπιασε καμιά, γρήπη σαν και εμένα, ναι, ξαπλώθηκε. Ναι, 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 ναι. Αυτές οι βλακίες, μίξεις τέτοια να πούμε. Αυτά τα σάλια να πούμε, ξέρεις τώρα τι να κάνω. Πω, ναι, 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 ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Λοιπόν, φέτος είναι μια λέξη που δεν την ακούσαμε ακόμα στον ΠΑΠ. Τη λέξη φλάση. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Για ποιο λόγο που λέει και ο Καμόρας. Για ποιο λόγο. Γιατί αλλάξαν γυμναστή. Έτσι. Γιατί τους γυμνάζει και δεν τους καίει. Γιατί δεν πάνε στο Μαρκής. Ναι. Τους κάνει αποθεραπεία μεγάλη υπόθεση. Κάπου διάβαζα τι ζωή κάνει ο Μάτος. Ναι. Κάπου διάβαζα και ο Βαρέλα που τον κράζουμε τι οικογενειακή ζωή κάνει ο Βαρέλα. Ναι, με διατροφές. Ο Λέοβατς. Βέβαια. Ο Κρέσπο. Οκ. Okay. Ναι, ναι. Ακόμα και ο Κλάος που σέρνεται. Δεν είναι κανένας να πεις ότι ξύμερο βραδιάζεται και τα λοιπά. Τώρα αυτός που έβγαλε τη φωτογραφία με το κρασί. Όλοι ένα κρασί το πίνουνε. Δεν είναι τίποτα τώρα αυτό. Ο Μιστακίδης. Πολύ καλή ζωή. Ο Πέλκας. Έχω ακούσει κάτι νυχτοπερπατήματα, αλλά δεν είναι αυτά τα παλιά. Με τρίου αναστήματος. Με τρίου αναστήματος. Μια φορά στο τόσο. Θέσματα. Σαν νεολαία θα τα κάνει, ρε. Θέσμα, νέο παιδιά είναι, κατάλαβες. Πέρυσι όταν ακούγαμε ας πούμε ένα μάτς, βλέπαμε ένα μάτς, στο τέλος κάναμε και απολογισμό μαζί με τα κόρνερ και τις φλάσεις. Δεν έχει τσογλαναρία ας πούμε ο ΠΑΟΚ, δεν έχει. Παλιόπαιδα έχει και λάθος διαχείριση και τα λοιπά, δεν έχει. Τώρα αυτός ο ξένος ο Μπρίγιοβιτς αυτός είναι παντρεμένος με μια κοπέλα ωραιοτάτη. Ωραιοτάτη, οπότε και αυτός δεν θα βγαίνει να κάνει να ράνει. Καλό είναι αυτό για την ομάδα. Παίζει ρόλο και αυτό. Είναι καλό. Εγώ περίμενα σήμερα έτσι με αυτό το γήπεδο που λένε και ξέρω εγώ λέω α, θα έχουμε καμιά ιστορία να πούμε, αλλά όχι. Είναι, στα θετικά, ναι. Είναι στα θετικά του Ίβιτς αυτό εδώ, ε. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή ότι διαλέγει γυμναστή, έδιωξε τον γιατρό, έφερε άλλον. Φτιάξανε και τα γήπεδα, τα κάνα πιο σύγχρονα, τα μηχανήματα, φαγοθεραπείες, αυτά. Έγινε πιο επαγγελματία. Μου έλεγαν αυτό το γήπεδο που κάνανε προπόνηση. Πιο επαγγελματικό πούμε... έγινε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να έχει τα λεφτά ο Σαββίδης και να μην δίνει στα θέματα αυτά. Τα έδωσε και ναι, δημιουργεί ναι, ναι, ναι. Μια καλύτερη κατάσταση. Πώς θα γίνει. Αυτά Κώστα. Δεν δικαιολογούν στις μεγάλες ομάδες τη λέξη θλάση. Δηλαδή στο εξωτερικό, Αγγλία και τέτοια έχει ακούσει ζει από θλάση. Τώρα ο Λέτο ναι, έπαθε θλάση εχθές. Έχει λόγο. Έχει λογική. Ναι. Τον βάζει 4-2-3-1 έξω αριστερά. Βεβαρημένος ο Μίση εκεί τώρα. Άντε ανέβανε κατέβα, άντε ανέβανε κατέβα. Ο Λέτο είναι να τον βάλει σε μικρό χώρο. Πάρει την ποιότητά του εκεί. Κοντά στην περιοχή. Γιατί αυτό ο Μίση που έχουμε που είναι ανέβα κατέβα συνέχεια. Έχει αυτό. Βλέπω, από ό,τι ακούω. Θα δει κανένα πνευμόνι να χύνεται καμιά μέρα. Το βγάλει το μανίκι. Ναι, αλλά, δεν, ναι αλλά μέχρι τώρα όμω τρία πολύ καθαρή. Ναι, ναι την έβγαλε, αλλά δεν πε και 90 λεπτά συνέχεια. Ακού ένα ωραίο πριν κλείσει. Βέβαια, για πάμε. Τέλειο σύστημα για σήμερα το 3-5-2, αλλά βάλε το Μιστακίδη πίσω από τον Μπέλκα και τον Περέιρα και το Μάστα ήταν 0-3, ακόμα και στο Βούρκο. Δηλαδή βάλε ένα πιο δεκάρι σαν οχτάρι πίσω από τον Μπέλκα σαν δεύτερο φόρ και τον Περέιρα, θα σου πω εγώ τα Γιάννενα και το Χριστοβασίλη. Βολίδες μπροστά θα ήταν αυτή. Καταλαβες, καλά το λέει. Ωραίο το 3-5-2, η μαγιά από τη μέση και μπροστά οι δύο φόρ. Έχουμε ενστάσεις παρά το 1-0. Έχουμε ενστάσεις. Ναι, έχουμε ενστάσεις. Πάντως, Κώστα, βλέπω κύπελο. Και εγώ, όλοι το βλέπουν. Βλέπω κύπελο. Όλοι το βλέπουν το κύπελο. Δεν είσαι τυφλός, έχεις μια προσωρινή απώλεια όρασης. Και αυτό μην το ξαναπείς περί τυφλός. Αυτό λέω κι εγώ, προσωρινή. Προσωρινή απώλεια. Αλλά θα κεράσει ρε παλιωτόμαρο μόλις. Θα κεράσω ρε. Όταν ανέβεις κολυντρό, πες το να πούμε να έρθω να σε βρω.
Στον Κονιδρά πάω πέρα και καμιά κηδεία. Δεν ξαναπάω εγώ εκεί. Και θα κεράσει και θα μα βλέπει που θα μα κερνά εκείνη την ώρα. Θα δει. Ναι. Θα βλέπει εδώ. Φίλε, δεν σε ξέρω. Φάτσα, δεν σε έχω δει. Με... Τον Κώστα τον ξέρω. Δεν πειράζει, να με ξέρει είναι. Τσίπρα θα πιούμε. Τσίπρα. Εγώ πάντω είμαι ένα λόγο να μην ξαναδεί γιατί είμαι και άσχημο. Σταμάτε έτσι. Όχι, ρε, ωραία, στα χαρά παιδί. Εγώ είμαι πιο άσχημο. Σοβαρά μιλά. Να κάνουμε πάρα. Δεν είμαι. Είσαι και φωτογενή. Είσαι και φίρμα. Πώ το λένε. Βέβαια, μεγάλη. Όλε οι φωτογραφικέ μηχανέ μήνυση τον κάνουν. Δεν έχει σημασία. Ο Κώστας, εγώ πιστεύω, θα βγαίνει από τα μαγαζιά και θα την πέφτουν οι γυναίκε. Ουρά κάνουν. Βέβαια. Έτσι. Ουρά κάνουν. Για χαρά. Κόντρα με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ο Κώστας τώρα. Αρρώστησε βαριά το αδερφάκι μου, λέει ο 406, και έτσι έμειναν άσπρα τα μαλλιά. Ωραία, φίλε και αυτό. Αλλά τώρα είναι όλα καλά. Απλά έμεινα, λέει, άσπρο. Έμεινε άσπρο. Είσαι εγωιτευτικό. Και ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Τι στεναχώρια φεγγιά σου, ρε. Να πούμε, βέβαια. Με μια... Ορίστε, κύριε, πάμε. Καλημέρα, ναι, ναι. Κύριε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες καθάρματα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς. Εσείς, αλλά δεν ακούγεστε και πολύ καλά, ναι. Αθλειότατη γραμμή, πείτε μας. Ωραία. Τώρα είναι καλύτερα. Α, τώρα είσαι καϊνάρι. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για το, για το μάτσο του... στο κύπελο. Ποιο απ' όλα. Ποιο κύπελο. Άρης Ολυμπιακός. Για πες τα. Ναι. Είναι κρίμα που συναντάμε τον Ολυμπιακό από τώρα. Γιατί? Πότε ήθελες να τον συναντήσεις? Αργότερα. Αργότερα. Το λιγότερο ημιτελικό, αν όχι τελικό. Και τι, τι έγινε, θα αποκλειώσουν στον τελικό ή στον ημιτελικό? Θα, όχι, θα τους αποκλείσουμε τώρα, μετά θα έχουμε μικρά σωμάδες να αντιμετωπίσουμε, δεν θα έχει φάση. Ρε, γιατί φίλε, ρε φίλε, τους αποκλείσουμε τώρα εμείς. Τελευταία φορά, ρε φίλε, που πήρε το κύπελο, ο παππούς σου, να πούμε, ήταν 18 χρονών φαντάρο. Εκεί τι έγινε, ρε φίλε. Τώρα τι κύπελο θες με αυτή την ομάδα τώρα, αστεία λες μου φαίνεται. Γιατί πια, έχει καμία ομάδα καλύτερους παίκτες από το φετινό ρόστερ του Άρη? Εγώ πιστεύω δεν έχει. Για να το λες εσύ. Δηλαδή τώρα τι θες να μας πεις, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, έτσι αισθάνεται το παιδί, ρε. Ότι ο Ντούνης με τον. Πώς το λένε, τον. Τον Μπαργκάν είναι, ας πούμε, καλύτερος από τον Ροντρίγκες και τον Τζαλ Μακάμπος και από τον. Ξέρω εγώ, και ότι ο Τάντος είναι καλύτερος. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Τρωτήκαμε συγκρίμα και τον Βιερίνα τώρα. Ποιος Ροντρίγκες? Πάει ο Ροντρίγκες. Θες κύπελο εσύ τώρα? Έχω εξασφαλίσει ήδη την άνοδο. Να σου κάνω. Το κύπελο που θα πάω πάρω. Ποια άνοδο έχεις εξασφαλίσει? Είσαι τρίτος στη βαθμολογία. Ποιο. Έλα τώρα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Εάν σταματούσε σήμερα το πρωτάθλημα, θα ανέβαινε. Με τη σημερινή. Χαλαρά. Πώς θα ανέβαινε, αφού είσαι τρίτος? Δεν ανεβαίνουμε τώρα, τρίτοι είμαστε. Ρε Γιάννη, αυτός τρελός είναι. Για να δεν σταματάει όμως τώρα το πρωτάθλημα, πώς θα γίνει, για. Πώς θα γίνει, ακριβώς. Πες μου, πες μια ομάδα που μπορεί να μας πάρει το κύπελο εμάς, έτσι πώς είμαστε τώρα. Ο Πλατανιάς. Ποιος τώρα, εγώ ας πω τον Ολυμπιακό, έχει Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος, η Ξάνθη, ο Ραούλ Μπράβο. Ναι, Τζιμπούρ. Τζιμπούρ. Πού να έχουν αυτή η τέτοια Τζιμπούρ τώρα, πού να ξέρω. Ρε φίλε, τα θες και τα λες, ποιος Τζιμπούρ, ο Τζιμπούρ είναι Σακάτης. Ο Τζιμπούρ, άμα θέλει, άμα, 50 γκολ βάζει. Ναι. Mm. Έτσι λέει αυτός. Κοίταξε, ρε πουλάκι μου, να πάει να πάρεις τον Απόλλωνα και τη Λαμία διπλό. Έτσι. Να ανέβεις και άστα κύπελα. Κύπελο δεν έχεις πάρει 50 χρόνια τώρα. Θα πάρω τώρα που έχω ομάδα. Τα θες 50 χρόνια δεν είχα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν είναι να οικονομήσεις από καμιά εκδρομή κανένα καπέλο, να πάει στο διάλο να πω, εντάξει, εσύ τώρα τι ονειρεύεσαι το κύπελο? Κύπελο μπορεί να ονειρευτεί ένας ο οποίος θα πει πόσα εισιτήρια είναι, 3.000, δώσε προμήθεια το γραφείο, ξέρω εγώ, τουρισμού. Δώσε, ξέρω εγώ, καπέλο. Πάλε τα λεωφορεία, πάρε... τα πουλμαντά να πληρωθούν. Τέτοια. Είσαι, τι, να έχει μέσα εργολαβία. Δεν έχεις την πολυτέλεια, βρε πουλάκι μου, να πας να παίξεις κύπελο. Α, κύπελο είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος, η Ξάνθη, ο Πανιώνιος, αυτοί που έχουν σωθεί. Αυτοί που... Αφού έχω την καλύτερη ομάδα, γιατί να μην το πάρω? Από πού, βρε πουλάκι μου, έχεις την καλύτερη ομάδα? Άμα έχει κάνα δεκάλεπτο ακόμα ο Αχαρναϊκός. 2-2 θα σε κάνει. Τι στο Μενίδη εκεί πέρα. Τέταρτο χαφ έβαλε ο Αναστόπουλος στο Τζανακάκι για να κάνει υπεραριθμία στα χαφ, να κλείσει το κέντρο, να μην έχει θέματα. Τρίτο σέντερ μπακ δεν είχε να βάλει. Στα ψηλά έβαλε τέταρτο χαφ. Κάτσε δηλαδή, επειδή στα αναλύομαι πολύ ωραία τα πράγματα. Αν βάσαμε τι μηχανέ, να χαρίσει ο Αχαρναϊκός. Άμα θέλαμε και 15 του ρίξαμε. Πόσο ετών είσαι, πουλάκι μου, πόσο ετών? 21. Είσαι μικρό ακόμα, γι' αυτό τα λε αυτά. Εντάξει, είναι δηλαδή, ο πατέρα σου πόσο ετών είναι, μιλά με τον πατέρα σου? 53. Ωραία. Αυτός. Είναι αργιανός ο παπάς σου?
Ναι. Σου περάσει ήταν στα νιάτα του. Όχι. Όχι. Πες, μπαμπά πήρα στην εκπομπή αυτού του Φαλαχρού και τον είπα ότι θέλουμε να πάρουμε το κύπελο και μου είπε. Και σε έκραζε. Ναι. Ο μπαμπάς του δηλαδή. Αφού είναι... να το πάρω, την καλύτερη ομάδα έχουμε, γιατί δεν το πάρουμε. Φρε πουλάκι μου, τελευταία φορά που πήρατε κύπελο, ο πατέρας του δημοτικού, πρώτη δημοτικού πήγε. Εντάξει, ρε φίλε, θέλω να το πάρουμε φέτος, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέει τον παιδί, αυτό αισθάνεται να πειράζει. Σε πειράζει να πάρει όλο το κύπελο και επιμένει. Όχι, όχι, δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι η προτεραιότητά σου, ρε πουλάκι. Δεν είναι η προτεραιότητά σου. Και τι έγινε άμα το πάρουμε δηλαδή και στραβώσει η διάρρωση. Αφού ανεβήκαμε, γιατί να μην πάρουμε το κύπελο. Εφαγώθηκε αυτό ο Ραπτόπουλο, τώρα μην πάρουμε κύπελο. Καταρχήν, βρε αγόρι μου, δεν ανεβήκατε ακόμα. Δεν ανεβήκατε ακόμα. Πες τον ότι ανεβήκαμε, ρε φίλε. Έτσι πες τον, ότι ανεβήκαμε. Από πέρσι ανεβήκαμε. Μισό λεπτό. Είναι ο πατέρα σου στο σπίτι. Όχι. Να πάρε ευχή. Τον ήθελα να μιλήσω μαζί του. Αύριο να του μιλήσει. Α το παιδί τώρα. Γουστάρι να πάρουμε κύπελο. Φρε, και εγώ γουστάρω να πάρω την Τζούλια, την Αλφα Ρωμαίο, με τα 230 άλογα. Παρά ας αυτά εκεί, βέβαια. Δεν με φτάνουν τα λεφτά. Άστο να μπράβο να την πάρει. Άστο να τώρα τι λέει. Καμιά, τώρα. Πιτσιρί, καμιά πιτσιρίκα κουτουπώνει τώρα. Ή έχει καμιά γκόμενα τώρα πέρα από την πλάκα εδώ. Έχει καμιά πιτσιρίκα. Εχά, γκόμενα, γκόμενα, τι πίσει, ανάλογα με το ρίξ. Βάρα εκεί πέρα, ρε. Να, εκεί πελό. Αυτά, τι κάνει με μάσινο. Τι να έτσι. Στον πύργο το λεπτό. Άντε, έβαλε μια λέπη τέλο. Τι να κάνουμε, Γιάννη μαζί μα είναι. Άντε πάνε χάρη του τώρα καμιά πιτσιρίκα και άστο να το Ραπτόπουλο να λέει τώρα. Άντε πάμε, βαρέθηκα. Άντε αγόρι μου. Next. Δεν πρόλαβε να πάει και σε κάνω τελικό. Για χαρά πάει, πάμε στον επόμενο. Άντε κύριο, μην τους... Επόμενος κύριος. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Καλά είστε. Καλώς τον. Πολύ καλά. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Μάλιστα, εσείς καθαρότατος. Καθαρότατος. Μπράβο, να είστε καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και στο παιδί. Εδώ είναι το παιδί. Εγώ είμαι το παιδί, γεια σας. Το παιδί. Ναι. Εδώ το παιδί. Ξέρεις τι, πρωινό... τι πρωινό τρώει το παιδί. Εγώ είμαι 16χρονος, 45 χρονών, 16χρονος. 16χρονος, 45 χρονών, δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Πάμε, ναι. Ωραία, ωραία. Είναι 45 χρονών, νομίζω ότι είναι 16. Καλά κάνει, ναι. Αφού μπορεί. Λοιπόν. Ναι. Τώρα για άλλο πήρα, αλλά άκουσα τον προηγούμενο και πολύ πλάκα. Εξέφρασε την επιθυμία του. Εντάξει, κοίταξε και οι Αριανοί το 2008 επιθυμία θέλανε. Επιθυμία πήραμε. Στο σπίτι τους και νικήσαμε. Το Καθατζόγλου δεν είναι πολλά χρόνια, θυμάσαι. Τι το 8, ναι, 9 χρόνια. Ποια ήταν η πλάκα. Ποια ήταν η πλάκα. Μας φωνάζανε, μέσα ήμουνα, αγαπιέται ο Θήλος και ο Πειραιάς. Ναι. Και τους απαντάγαμε, αγαπιέται ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, εσείς σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο το μάτς, οι Ολυμπιακοί στην Κερκίδα με τους Αριανούς, άκου λίγο, εγώ ήμουνα στο μάτς, σε εκείνο το μάτς δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα οι Αριανοί με τους Ολυμπιακούς. Το ξύλο έπεσε μεταξύ Αριανών εναντίον Αριανών. Το ξεφτιλίκι τους, το ξεφτιλίκι τους σε ένα τελικό κυπέλου ήταν ότι τα λέσια τη κοινωνία. Δεν έπεσε ξύλο. Δεν έπεσε. Πλακώθηκαν οι Αριανοί μεταξύ του. Εντάξει, μπορεί να είπα επίσημα. Εγώ πάντω ποια δεν επίσημα στη, στο Κυλικείο, πώ λέει την, η Κερκίδα. Η θύρα 3 με τη θύρα 1 πλακωθήκανε. Για τώρα, σιγά τώρα, πότε πλακωθήκανε. Λίγο τώρα, κάμια ψηλή τώρα εκεί. Λέσια να πούμε, πλακωθήκανε και οι άλλοι ξέρανε Κερκίδα μέσα στη Θεσσαλονίκη και πήραν περπατώντα τον τελικό. Άντε τώρα. Με τον Μπάγεβιτ στο Λούζερ εκεί πέρα. Δεν είχε. Το διαιτητή δεν είχε αυτό. Ναι, λέει. Δηλαδή, λέμε τώρα καμιά φορά ότι οι προπονητές είναι λούδι. Άμα δεν έχεις και παίκτες, ρε φίλε τώρα, δηλαδή, τι να σου κάνει ο άνθρωπος. Πες μου, τι να σου κάνει. Για ποιον προπονητή, για ποιον παίκτη, για ποιον συγκεκριμένο. Για όλους. Για όλους. Καλά σε λέει. Για άλλους προπονητές. Δηλαδή, οι παίκτες δεν φαίνουν ποτέ. Δεν φαίνουν ποτέ οι παίκτες. Συγγνώμη, αλλά ο προπονητής της Ξάνθης μέχρι στιγμής, χωρίς υλικό, έχει κάνει το ακατόρθωτο. Γιατί έχουν οι άλλοι υλικό. Πιστεύει στην παραμύθια που δεν είναι Παναθηναϊκή και Αεξίδες, έχουν και οι εφημερίδες. Η Ξάνθη δεν έχει εφημερίδα. Άμα έχει εφημερίδες, θα την και εκείνη θα το προπαγάνδιζε. Άμα είχε εφημερίδα η Ξάνθη και οργανωμένο κίνημα δυνατό, τον Πανόπουλο θα το διώχναν από τον τρίτο χρόνο. Γιατί ρε φίλε, θα ζητούσαν χαρτζηλίκα και δεν θα του έδινε και θα τον διώχναν. Γιατί δεν έχει υλικό Ξάνθη, αυτοί τι παίζουν, κύριε. Εγώ για άλλο λόγο πήρα, πήγα να προβοκάρω. Προβόκαρε, ρε φίλε. Εγώ θέλω να πω μπράβο. Θέλω να καταλάβετε όμως με τη έννοια του λέω. Ναι. Στους Αλβανούς, στους φαντάρους. Πολύ ναι. Μπράβο τους, είναι μάγκες, αγαπάνε την πατρίδα τους και τη θέλουν μεγάλη. Ναι. Και επειδή εμείς τους ζηλεύουμε και έχουν και τα κότσια και εμείς ο στρατό μας να τα κάνουν αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Ζηλεύεις τους φαντάρους, τους Αλβανούς ότι είναι ευπατρίδης. Αυτό λες. Βεβαίως και έχουν και τα κότσια μέσα και τον, και ο Κάτσε είναι για να το ζηλεύεις γιατί και αυτός είναι ευπατρίδης.
εγώ πιστεύω ότι αυτός ο χαιρετισμός που κάνουν δεν είναι ούτε ουτσεκά, είναι ούτε τίποτα. Είναι το σύμβολο της πατρίδας τους. Εγώ έχω φίλους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στον Αγγλικό και στον Αμερικάνικο στρατό. Ναι. Και, αν πεις, και ακόμα υπηρετούν. Και αν πεις στο Facebook, έχουν αναρτήσει για τη Μεγάλη Ελλάδα, για την Κωνσταντινούπολη, για τον Μπότο και για όλα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί τι πρέπει να κάνουν. Έχω άδικο. Άρα δεν κατηγορείς τα παιδιά. Λες μπράβο τα παιδιά αυτά, γιατί είναι. Όχι, εγώ κατηγορώ αυτούς που τους ανέχονται. Σωστά. Από εκεί που τους έχεις ανέχει, στην Κρήτη, ήμουνα στην Κρήτη και τρώγανε ξύλο κριτική από τους Αλβανούς στα σχολεία. Καλά, η κριτική είναι τώρα εντάξει. Η κριτική είναι, να ξέρεις κάτι, άμα σου πει για τσαμπουκά κριτικός θα του πες ένα ιστορικό γεγονός. Ναι. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε 9 Μαΐου του 1945. Ναι. Οι Γερμανοί φύγανε από την Κρήτη 2 μήνες μετά τη λήξη του πολέμου με outfitzen, με παρέλαση μέσα από τα Χανιά, ηλιοκαμένοι με τα κόπερτα στο χέρι. Τι λέρε, τι είπε τώρα να πούμε. Δηλαδή κάναν τα μπανάκια τους και μετά φύγανε οι Γερμανοί. Βεβαίως. Αυτά είναι. Είχε λήξει ο πόλεμος 2 μήνες πριν φύγανε. Το φρούριο Κρήτη. Ναι. Ούτε του φεκιά δεν φάγανε. Πόρε φίλε. Ούτε του φεκιά. Δηλαδή αυτά που παρουσιάζουν σε ελληνικές ταινίες είναι αλλιώς δηλαδή. Δεν φίλος φιλμ. Και καλά οι παλικάρα. Άκου να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι ότι κάποιοι πολύ λίγοι μαζί με Άγγλους καταδρομής, ναι, κλέψανε τον στρατηγό της Κρήτης τον Γκάιπε. Αυτό όμως το κάνανε Άγγλοι καταδρομής με 2-3 εκεί πέρα νοματέους. Από χωριά. Νοματάρχηδες που ξέρανε τα κατατόπια για να τους οδηγήσουν να πάνε. Τους οδηγήσαν τους άλλους. Ναι, αλλά γενικό όμως αντάρτικο δεν κάνανε. Φύγανε από την Κρήτη 2 μήνες αφού είχε λήξει ο πόλεμος. Σωστά. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε 12 Οκτωβρίου του 1944. Και οι Γερμανοί φύγανε από την Κρήτη 2 μήνες αφού είχε λήξει ο πόλεμος με τα κόπερτον και με τις ψάχτες στο χέρι. Ηλιοκαμένοι. Πού πάμε λέει τώρα, μια χαρά εδώ. Μια χαρά, νησάκησε, λέει νότος. Γυρίσανε μετά, αγοράσανε χωράφια, ναι, αγοράσανε σπίτια, αγοράσανε τα πάντα, κατάλαβες, και δεν έτρεχε τίποτα. Αυτό είναι ρε ο Έλληνας, ρε. Πασόκ είναι από την αρχαιότητα. Άκου τι είπε ρε, Πασόκ είναι από την αρχαιότητα. Να σου πω κάτι, άκου λίγο και θα κλείσω γιατί έχω... Λοιπόν, άκου να σου πω. Ναι. Με ένα τάλαντο Έλληνας ο αρχαίος πήγαινε με τους Πέρσες. Ναι, τη Μίλητο και την Άνδρο και την Τίνο την κατέκαψε ο Μιλτιάδης. Μου φαίνεται, όχι, ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής γιατί πήγανε με τους Πέρσες. Πηγαίνανε για ένα τάλαντο, ρε. Οι Σπαρτιάτες δεν πήγανε να πολεμήσουν με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν τους είχε λαδώσει ο Δαρίος. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο Έλληνας, ρε. Τσοχατζόπουλος, Παπαντονίου. Από τότε, είναι, ρε φίλε. Μαρμίτα, ρε. Τους λάδωσε. Βέβαια, λαδώματα είχαμε, ρε φίλε. Οι Πέρσες. Πασοκάρα, ρε. Ναι, ρε φίλε. Πασόκ, ρε. Ναι, ρε φίλε. Είναι το αυθεντικό ελληνικό κόμμα το Πασόκ. Αυθεντικό. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι original Ελλάδα Πασόκ. Είναι συνυφασμένο με την Ελλάδα, με τον ελληνισμό Πασοκάρα. Ο Λεωνίδας ή το Πασοξής δηλαδή, ρε φίλε. Καταρχήν, σοσιαλιστής ήταν. Είναι, Πασόκ, ναι, είναι, ναι, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Και τι δεν έχουμε δει. Και τι δεν έχουμε κάνει. Hm. Πήγαινα εγώ, είχα πάει στη Βιέννη το 2000. Που πήγες? Και μιλάγανε όλοι ελληνικά, στη Βιέννη, ναι, με τις κάρτες. Ναι. Ναι. Θα πήγαινες ποτέ χωρίς Πασόκ? Πού να πάει. Έχεις δει την Τατιάνα με Πασόκ και Τατιάνα με ΣΥΡΙΖΑ? Ρε φίλε, μεγάλη διαφορά. Έλα, φυλάκια. Εσείς τι κόμμα είστε? Εγώ. Ναι, εγώ Πασόκ. Εγώ κόμμα είμαι. Πασόκ. Πασόκ είναι και αυτό. Όλοι είμαστε ένα Πασόκ. Πάρε τις γραμμές, Γιάννη μου. Είσαι ωραίος. Γιάννη μου, είσαι ωραίος. Πολύ ωραίος. Ο αρχαίων Έλλην ή το Πασοξής. Απ' την αρχαιότητα ήμασταν Πασόκ. Ε, βέβαια. Ονειρεύονται οι αριανοί πορεία Ηρακλή στο κύπελο όντας ομάδα Β' Εθνικής. Αμδέ όμως λέει ο Ηρακλειδεύς. Λοιπόν, άσε βρε Ηρακλειδές τώρα. Έλα τώρα. Πάμε στις γραμμές, κύριε. Καλημέρα μας. Por favor, Μπαρτολίνη, ναι, έλεγε το μεσημέρι εκεί. Νάδα, νάδα, μεσημέρι. Άρα, σάκερα, Μπαρτολίνη, έλεγε. Σαφή, αλατζά. Λέγε, καλημέρα. Καλημέρα. Ορίστε, κύριε. Ακούμε. Χαίρετε. Ναι. Γνωστή. Για το μάτς πήρα σήμερα να πω δύο λόγια. Βέβαια. Γνωστή φωνή τώρα, κάτσε να πούμε. Τι είμαι? Γνωστή φωνή μου, οικία φωνή. Ναι. Δεν είναι, δεύτερη φορά περνώ με τον Κώστα. Είχαμε μια διαφωνία, ναι, παλιότερα, πριν, μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού το φετινό. Ναι. Εγώ έλεγα τότε ότι ο Βαρέλα με τον Κρέσπο θα κάνουν ένα καλό δίδυμο και ο Κώστας έβγαλε το Βαρέλα, έβγαζε παλτό ότι είναι. Εγώ το θυμάμαι αυτό που είπες. Εσύ επιμένεις για το Βαρέλα. Ναι. Αυτό που λέει έχει δίκιο, το θυμάμαι. Ναι. Θυμάσαι και το βράδυ που σε περάσαν 8 μάτσο και ο Πάκο έχει φάει ένα γκολ. Ναι. Εκεί είχατε μια μίνι κόντρα, ναι, αυτός έλεγε όχι, ο Μαύρος είναι εγκεφαλικά, ναι, δεν στροφάρει και τέτοια. Εγώ ναι, θα σου αφιερώσω τη φάση του 78 σήμερα στο μάτς, ναι, για αν είναι χαζός ή όχι ο Βαρέλα. Ναι. Τη θυμάσαι τη φάση του 78 σήμερα στο παιχνίδι, έτσι? Πολλές στον αέρα μονομαχίες γίνανε. Ναι. Έλα.
Πολλές μονομαχίες. Εγώ δεν λέω για μονομαχίες στον αέρα. Μιλάω για τη φάση που ο άλλος πήγε να μπει μέσα να πάρει τον πέναλτι και αυτός σήκωσε τα χέρια του και με το σώμα τον έβγαλε εκτός πορείας. Και... αυτό δεν δείχνει χαζό παίχτη πάντως που κάνει πέναλτι. Ναι. Εδώ είστε σωστός. Ναι. Πολύ εδώ είστε σωστός. Σωστό. Και εκτός αυτού, ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που παίζει αυτό το τέτοιο έχει φάει όλο και όλο δύο γκολ. Ένα με τα Γιάννενα και ένα με τον Παναθηναϊκό από τα 40 μέτρα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκείνο, ναι. Δεν, εκείνο το τσάφιδα, ναι. Τώρα... δεν το λογιάζω. Όρθιο το έφαγε ο τέρμα της. Εμείς όμως από τότε ξεκινήσαμε την κουβέντα μαζί και σου έλεγα ότι μετά το μάτι με τον Παναθηναϊκό είχα πάρει. Και σου είχα πει ότι ας δούμε λες, την πορεία. Έχω την αίσθηση ότι οι δύο ποδοσφαιριστές, ας πούμε ο Κρέσπο με τον Βαρέλα, δίνουν πιο πολύ. Εσύ επέμενες ότι ο Κρέσπο με τον Μαλεζά θα δέσει. Ο Μαλεζάς είδε σήμερα τις μονομαχίες που έχασε. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος. Ναι, πρώτο ημίχρονο ήταν κακός ο Μαλεζάς. Έγινε ναι. Πολύ καλό στο δεύτερο. Φαντάσου δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής να μην έχει δύναμη στο κέντρο της άμυνας, σου έλεγα τότε. Ναι. Το πιστεύω ακόμα. Δηλαδή η χημεία παίζει μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Για μένα. Για μένα, έτσι. Και εκτός των άλλων, πώς έβγαζες και το κάνεις ότι δεν μπορεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί, σου λέω, και δεν δέχεται και φάσεις ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει 8 γκολ. Άμα δεις οι αντίπαλες ομάδες, σου κάνουν τουλάχιστον 1-2-3-4 τέτοια και τα χάνουν μόνοι τους. Ναι, ο Ολυμπιακός έχουμε πει για την άμυνά του, για τα στόπερ του, έχουμε αναφέρει για τις γραμμές ναι, του, για την ευθεία του, έχουμε αναλύσει πολλά πράγματα. Ναι, θέλω να σου πω, αν δεις το νούμερο, είναι 11 γκολ έχει φάει ο ΠΑΟΚ και 8 γκολ έχει φάει ο Ολυμπιακός. Αλλά στον Ολυμπιακό περισσότερο είναι η ανικανότητα και ο φόβος των αντιπάλων να τον σκοράρουν εναντίον του. Ναι. Στο ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται εύκολα φάσεις. Ναι. Σε όλα τα μάτς. Δηλαδή σήμερα έγινε μια καραμπόλα εκεί στο πρώτο ημίχρονο και βγήκε τέταρτο Μαύρος. Αν θυμάμαι ναι. Καλά. Από λάθος έγινε, από ατομικό ναι. Λάθος. Όχι τακτικά, ναι. Σωστό. Ήταν ο Μαλεζάς, νομίζω, κάλυψε κάποιος. Ο Μαλεζάς του βγήκε. Ναι. Σωστό. Σωστό. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι σε ένα μάτς που είχε ένταση, που είχε πίεση, ζήτημα να δέχτηκε μια φάση σοβαρή. Κοιτάξτε, είναι όλο το πακέτο το πώς αμήνεται ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Εδώ είναι όλο το πακέτο, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ίβιτς, όταν ανέβαινε ο Λέοβατς απάνω, ανέβαινε και ο Μάτος επάνω, αλλά είχε τους τρεις στόπερ πίσω και ένα χαφ. Ωραία. Ωραία. Είχε ένα χαφ. Άρα δεν μπορούσαν να το βρουν στην κόντρα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά, πρόσεξε τι θα σου πω αυτό, κράτησε το, είναι ωραίο. Την αδυναμία του παίχτη μου, εγώ σαν προπονητής, δεν θα την αναδείξω. Θα προσπαθήσω να την καλύψω. Θα τη μακιγιάρω. Ναι, σωστό. Θα τη μακιγιάρω. Αυτό ακριβώς όμως ξεκινάει και ίσως και για τον Περέιρα που λες ότι είναι εμπαθής. Εγώ βλέπω μπορεί ο Αθανασιάδης να θα είναι ο καλύτερος center back, center four. Δηλαδή, πρεσάρι, τρέχει, εντάξει, προσπαθεί, τώρα ξέρει ότι δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν εντάξει, είναι το παιδί καλά, του λείπει δηλαδή. Τον κόλλερ, μόνο αυτό είναι τώρα. Και, εντάξει, φιλότιμο. Δηλαδή, σήμερα ήταν και στη φάση του στον κόλ μέσα. Μπράβο, και στο ναι. Προηγούμενο. Είσαι συντερφορίσια η κίνηση που έκανε, έτσι. Δεν ήταν κάποια. Αλλά τέλος πάντων η ουσία. Να σου πω τη συντερφορίσια την κίνηση, ο Κλάος την έχει από τη μαμά του. Δηλαδή, από τη φύση. Έστω να έβγαλε το εργοστάσιο. Αν έβγαλε το εργοστάσιο. Πρόσεξε με όμως. Ο Κλάους με το κεφάλι. Έχει κακές εκτελέσεις. Εντάξει. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ δεν μαζί είναι κεφαλοσφαιριστής. Δεν είναι ο φόβητρος σεντερφόρ στο κεφάλι. Δηλαδή τόσα φορτώματα. Αν ο Σέρβος βγει, όχι ο Παίκταρας, καλός να βγει. Δηλαδή εδώ ολόκληρος ΠΑΟΚ ταλαιπωριέται. Ταλαιπωριέται. Με την πίσω γραμμή να φορτώνει και να σκοράρει. Ναι. Πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Νομίζω, δεν θυμάμαι πόσα έχει, 17, έχει 18, έχει 20, έχει. Δεν νομίζω να έχει πάρα πολλά. Τα μισά τα βάλω Μάτος και ο Λέοβατς. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θεωρώ ότι αν βγει ο Σέρβος, ο ΠΑΟΚ θα έχει αποκτήσει σεντερφόρ μετά από 5-6 χρόνια. Ναι. Γιατί ταλαιπωρούνταν άμα δεις μια με το Σαλπιγκίδη που ό,τι και να είναι, ήταν ένα 60. Δεν είναι σεντερφόρ, παιδί μου. Δεν είναι ο παίκτης μπροστά. Ναι, δεν είχαν κολόνα. Όλη η περιφερειακή ήταν σεντερφόρ. Μπορεί και ο Θανασιάδης να έβαζε γκολ, αλλά και πάλι τις φάσεις δεν είναι ο παίκτης που άμα κλειστούν πίσω θα το φοβούνται στο κεφάλι κτλ. Κάποιες μικρές ομάδες, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Αυτός τουλάχιστον έχει και τον όγκο, έχει και το ύψος. Αν βγει, θα το δούμε στο γήπεδο βέβαια αυτό, έτσι. Αλλά αυτό που σου λέω για την άμυνα και τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι το πράγμα. Δύσκολα θα δέχεται. Βέβαια, μετράει και η συνολική αμυντική τέτοια, αλλά και οι ικανότητες του καθενός μετράει μέσα στο γήπεδο, έτσι. Μπορεί να του κάτσαν 2-3 φάσεις στην αρχή του πρωταθλήματος. Μια λάθος πάσα με τον Πανηλιακό, μια το γκολ, το αυτογκολ με τον τέτοιο. Ναι, παιδί μου, ο Μποτία με τον Ντακώστα. Τους έχει την αδυναμία τους, τους έχει εκθέσει ο Μπέντο ανεπανόρθωτα, απλά οι αντίπαλοι τους κάναν δώρο που πλασάραν out. Ωραία. Συμφωνώ. Όταν ο Ντακώστα με τον Ποτία παίξουν κοντά και έρθουν οι χαφ κοντά, δεν είναι τόσο κακή center back όσο φαίνεται ότι είναι.
Εντάξει. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Κώστα. Το Βαρέλα σαν τρίτο στόπερ με το μάτο δεξί μπακ και το Λέοβατς είναι πέντε. Πέντε με το Σάκοβ να έρχεται έκτο ψηλό. Η αδυναμία του δεν φαίνεται. Κώστα, όταν ο Πάοκ όμως παίξει στην Τούμπα με τη Σάλκε και παίξει τετράδα Βαρέλα Κρέσπο ή Καραϊσκάκη Πάοκ Ολυμπιακός 4-3-3 ζώνη. Εκεί θα μετρήσω εγώ τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Θα σου πω κάτι. Ναι, ωραία. Παρακαλώ. Θα σου το κάνω διαφορετικά. Πες. Ο Πάοκ με τον Γιάννενα έκανε, είχε 70-30 κατοχή. Πόσες φάσεις μας έκανε τον Γιάννενα? Ναι. Με τετράδα δεν έπαιξε πίσω? Ποιος έπαιξε με τετράδα? Ναι. Στο... Όχι το σημερινό το μάτς. Ναι. Το προηγούμενο. Α, είναι, το προηγούμενο το μάτς είναι, πώς το λένε, Θέλω να σου πω ότι... Μαγική εικόνα είναι. Κλείσουμε, ναι, αυτό γιατί έχει break. Θέλω να σου πω ότι ναι, ο Πάοκ έπαιζε φουλ επίθεση, έπαιζαν ψηλά οι γραμμές του και φάσεις δεν δέχτηκε πάλι με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο σέντερ μπακ και όχι με τρεις. Ναι. Δηλαδή με... μια μισή φάση να την έκανα τα Γιάννα, μια μισή φάση να έκανε και η Ξάνθη, όλες οι ομάδες γενικώς να κάνανε από μια μισή φάση σε όλο το μάτς, παρότι ο Πάοκ δεν είναι ομάδα που δεν έχουν ψηλά. Ανέβει πολύ τα φτερά του Λέοβατς, Μάτος, έχουν φοβερή φυσική έτσι, κατάσταση. Ναι, και ο Τσίμηρος πάρα πολύ, γι' αυτό είναι άμα το δεις δεν ανεβαίνει. Παίζει, ναι. Παίζει η άμυνα του είναι στα 30 μέτρα, είναι ψηλά η άμυνα. Διάλειμμα, καλά τα λες φίλε, πάμε διάλειμμα, ναι. Ωραίος, σωστός. Πολύ καλός. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Πίνας! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πίνας! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καλημέρα κύριε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Για το θέμα των Αλβανών. Το θέμα των... Που... Ναι, ναι. Των Αλβανών των πέντε που πήγαν στον ελληνικό στρατό. Πατριώτες. Να εκκρεμίσουν τώρα αυτό. Πολλά αργύρια σηκώνει το θέμα. Δεν θα πω τίποτα γιατί θα αναγκαστώ να βρίσω. Γιατί να βρεις ρε φίλε, επειδή είναι πατριώτες α πούμε οι Αλβανοί. Ναι, ας πάνε στον ελληνικό στρατό. Τι με νοιάζει εμένα, γιατί να... Ας πάνε στον ελληνικό στρατό. Γιατί δεν πάνε στον ελληνικό στρατό οι πατριώτες οι Αλβανοί? Ναι, έπρεπε να πάνε. Για αργύρια δεν πάνε. Γιατί εδώ έχουν αργύρια. Έχουν λεφτά εδώ. Για αργύρια έχουν στην Ελλάδα. Αλλιώς θα πηγαίνουν στον αλβανικό στρατό, εφόσον την αγαπάνε την πατρίδα τους. Δεν είναι. Λες. Σωστά. Απλά πράγματα δηλαδή. Ένα και ένα κάνουν 8. Έτσι έχει γίνει σήμερα. Λιγδώνουν δηλαδή το αντεράκι τους και κάνουν και φιγούρα εδώ πέρα να πούμε. Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα σου, αλλά κάνει δικό σου στρατό, ρε φίλε. Ναι. Γιατί πα στον άλλο το στρατό να την κάνει τη φιγούρα σου? Εσύ μπορεί να πα να τα κάνει αυτά εκεί πάνω. Είναι ένα ερώτημα πάντω. Είναι ένα ερώτημα. Μεγάλο. Λοιπόν, οπαδό του Ηρακλή καταρχήν είμαι. Ναι, έτσι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, αν μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουμε ρεπόρτερ στον Ηρακλή. Βεβαίω. Ποιοι ρε φίλε, για πες. Έχουμε λοιπόν κάποιο ρεπορτάζ για τα πόσοι μαζεύτηκαν μετά το μεγαλειώδε κάλεσμα που κάνανε την Παρασκευή στην εκπομπή αυτή που μιλάμε, πόσοι μαζεύτηκαν εκεί στο Κατσάνιο?
Εδώ είναι ένα ερώτημα, μπορείς να απαντήσεις Κώστα. Εγώ στο Κατσάνιο δεν ξέρω πόσοι μας διέβγαν. Ούτε εγώ. Στο Καφτατζόγλου ήταν κάτω από χίλι. Στο Κατσάνιο. Κάναμε μια μεγαλειώδη, ένα μεγαλειώδη κάλεσμα την Παρασκευή στην εκπομπή σου. Έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πόσοι μαζεύτηκαν. Δεν είναι ένα ερώτημα. Ναι. Ένας ρεπόρτερ του Ηρακλή να μας πει, δεν μας είπε. Δεν μας είπε, όχι. Ναι. Έχει δίκιο κύριε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το ρεπόρτερ τώρα. Κάνε. Έτσι, πες ότι είμαι Καφτατζόγλιο, Κυριακή, έχει ναι. Σαββάτο μάλλον, έχει γίνει αυτή η εκπομπή και λέω, καλησπέρα σας από το Καφτατζόγλιο στάδιο. Πριν λίγη ώρα μαζεύτηκαν στο Κατσάνιο οι οπαδοί του Ηρακλή ναι. και ήταν 50 άτομα. Ναι. Ναι. Μετά από το μεγαλειώδες κάλεσμα που κάνανε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αν ότι... είχε οποιοδήποτε τσίπα μετά από αυτό, θα είχε σηκωθεί και θα είχε φύγει. Αν είχαν τσίπα. Μάζεψαν 50 άτομα μετά από αυτό το μεγαλειώδες κάλεσμα και τη μεγαλειώδη παρέμβαση που κάνανε στην εκπομπή σου. Όλος τυχαίς μόνο στην εκπομπή σου. Δύο τι να υπάρχουν. Ή η εκπομπή μου είναι μάπα, ή αυτοί δεν έχουν έρισμα. Ή και τα δυο μαζί. Η εκπομπή μου δεν τραβάει τον κόσμο του Ηρακλή, ένα. Ή αυτοί δεν έχουν έρισμα στον κόσμο του Ηρακλή, δύο. Ή και τα δυο μαζί. Μπορεί να είναι και τα δυο μαζί. Εγώ βάζω και το στραβό. Μπορεί να είναι και το ένα. Μπορεί. Ναι. Μπορεί οι Ηρακλειδείς να μην ακούνε Αυτόπουλο. Ναι. Και να μην τους άκουσαν, λέω εγώ. Και γιατί ήρθαν κανένα παρέμβαση σε αυτήν την εκπομπή, άμα δεν τους ακούνε οι Ηρακλειδείς. Πιθανολογώ ότι υπέθεσαν ότι επειδή τραβάει η εκπομπή, μπορεί να είχαν μεγαλύτερη απήγηση. Είχαν μια ελπίδα. Γιατί δεν πήγαν στο Λίμπερο που έχουν εκπομπή δικιά τους, τέτοια ώρα, με δικό τους άτομο. Και εδώ τα λέει καλά τώρα. Πιθανολογώ, ναι, πιθανολογώ ότι λόγω ακροαματικότητας προτιμήσαν τη δικιά μας. Άρα, άμα είχαν ακροαματικότητα, σημαίνει ότι είχε κόσμο που ακούει. Αλλά ο κόσμος δεν πήγε. Άρα λοιπόν ο κύριος καλά δεν λέει. Είχαν ακροματικότητες, άκουγε ο κόσμος. Με άλλα λόγια λέτε ότι δεν υπάρχει λαϊκό έρισμα προς το. Καλά, αυτό τι εμείς το λέμε. Τα πράγματα το δείχνουν. Ή πήραν χαμπάρι Ηρακλειδείς. Δεν έχουν κίνητρο οι άνθρωποι Ηρακλειδείς. Τι να πάμε να κάνουμε. 50 άτομα μαζεύτηκαν στο Κατσάνιο ναι. και αν είχαν μια αλφα τσίπα, θα λέγανε παιδιά, συγγνώμη, φεύγουμε εμείς από το θέμα. Διώξαμε όλους τους υπόλοιπους για να είμαστε εμείς αρχηγοί. Ναι. Και καλά κάναμε με τη δικιά μας την άποψη και να μαζεύουμε τον κόσμο να, τι, να κάνουμε τι. Να σώσουν την ομάδα δεν θέλουν. Γιατί αυτή η ομάδα, σε κάνω ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Αυτή η ομάδα, αυτό το χάλι που έχει σήμερα ο Καγιούλης και ο Παπαθανασάκης. Ναι. Εάν είχε μια αλφα συμπαράσταση από τον κόσμο, από οποιοδήποτε κόσμο, αν μάζευε 3.500-4.000 εισιτήρια ναι. που έχουν να πληρώσουν όπως είπαν οι ίδιοι, είναι επαγγελματίες ταμπατζίδες. Είπαν ότι εκπεπιθύσεως και εξιδεολογίας είμαστε τζαμπατζίδες. Έτσι είπα στην εκπομπή σου. Έτσι δεν είναι. Δεν είπαν ότι είμαστε από ιδεολογία τζαμπατζίδες. Είπαν. Λοιπόν, αν αυτοί, αν ή κάποιοι άλλοι πηγαίναν και υπερασπιζόταν αυτή την ομάδα στο γήπεδο, πόσους βαθμούς παραπάνω θα είχε πάρει αυτή η ομάδα. Δεν θα είχε πάρει 5-6. Θα ήταν παραπάνω λες. Ναι. Κάποιους αγώνες δηλαδή που κρίθηκαν στο... στο νήμα όπως κρίθηκαν οι περισσότεροι αγώνες και τους πάρεψε όλους τους αγώνες αυτή η ομάδα ανεξάρτητα ποιον έχει στη διοίκηση. Ναι. Και θα τους έπαιρνε, θα τους έπαιρνε. Τι κάνανε, ποιο είναι το αποτέλεσμα της κινήσεώς τους. Το ένα αποτέλεσμα ήταν να φέρουν τον Τάκη, τον Κεσόπουλο και τον Δημητρίου και να ρίξουν την ομάδα τη μία στην 28η Εθνική και να είναι υποκαθάριση και αυτή τη στιγμή να ξαναπέσει. Αυτή η καινούρια, την οποία την υποστηρίζαν μέχρι πρόπερση, μέχρι πέρσι μάλλον, συγγνώμη. Τι λύση βλέπεις? Δεν υπάρχει λύση. Ποια λύση να υπάρχει? Η λύση είναι να κλείσουνε, να πούνε παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε, κάναμε τις προσπάθειές μας, δεν πάει το θέμα, κλείνουμε το πανηγύρι, κλείσαμε όλους τους άλλους για να είμαστε εμείς μόνοι και να κάνουμε τα κουμάντα μας, ναι, καλά εξηγηθήκατε, αλλά το αποτέλεσμα... Δεν βγαίνει. Συγγνώμη παιδιά, φεύγουμε, ελάτε άλλοι. Μαζέψτε 1.500, ένα εκατομμύριο, 500.000, όσους θέλετε εσείς. Δεν βγαίνει ρε παιδιά, 50 μαζευτήκαμε. Άρα. Από 500 και 1.000 που ήμασταν μαζευτήκαμε στο τέλος 50, 30. Πολύ ωραία. Ακούστηκε ο κύριος. Μάλιστα κύριε μου. Σωστή η γνώμη του. Ας ακούν και άλλοι Ηρακλειδείς, ας απαντήσουνε. Συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο κύριο. Πάμε, επόμενο κύριο. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ωραία
την πόλη. Δεν καταλαβαίνω. Σε μένα θα μιλάτε, κύριε. Κύριε Βαγγέλη, εμένα θα μιλάτε. Κοιμάται η Κούκη, παιδιά, ναι. Να μην ξυπνήσουμε την Κούκη. Είστε πολύ λάγνος, κύριε Βαγγέλη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Και καλημέρα στο Γιάννη το Χελιτίδη. Ναι. Επειδή εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτή η ξανθιά που σας περίμενε προχθές στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρος. Του Αγροτικού Αστέρος, ναι. Ναι, επάνω εκεί στη βεράντα. Πολλά τσιμέντα έχει, κύριε. Να σας προσφέρει καφέ, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Στεφανάκο. Ναι. Ναι. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή και μέσα το πολύ στις επόμενες μέρες θα σας πάρει και τηλέφωνο. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι. Θα κάψω το κόκκινο ματίζ. Όχι, μην το καίτε. Είναι δώρο του κύριε Σάβα. Το ξέρω γι' αυτό. Το γνωρίζομαι, δεν θέλω να το κάψω. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Σάβας παρακάλεσε τον κύριο Ραπτόπουλο να σας πει ότι ήθελε να τον πάρετε τηλέφωνο, να του δώσετε το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω αν σας το διεμήνεψε αυτό. Αλλά... Ναι. Δεν ξέρω, σας το διεμήνευσε, κύριε Στεφανάκο. Κύριε Σάβας. Δεν μου το διεμήνευσε ακόμα. Περιμένω στο προσωπικό. Γιατί υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση στην οικογένεια. Ναι. Τι γατιά είναι αυτά. Δεν πιστεύω να είναι ο Μπούκης, η Μπούκη γατούλα αυτή. Ατάιστα είναι αυτά. Ατάιστα είναι. Η μήνη. Όχι, ενός φίλου μου είπε αυτή σημεία, ναι, στο Πανόραμα. Μάζεψε μια γάτα την Μπούκη και γέννησε 5 παιδιά. Τι λέει. Και το ένα είναι ασπρόμαυρο και το λέει Παοξί. Α, τι πάθαμε. Ναι, γιατί είναι Παοξάκι αυτό. Το Παοξάκι. Ναι, το βάφτισε ένας φίλος μου. Ναι, εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Το Sony PlayStation ποιος το ανακάλυψε. Το Sony PlayStation, αυτό που έβγαλε το FIFA και το Manager. Δεν ξέρω. Αυτός θέλει κρέμασμα. Γιατί? Γιατί πέρασε όλα τα συστήματα του ποδοσφαίρου και 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2. Αυτά τα ξέραμε και από... Και όλοι γίνανε προπονητές μέσα από το Sony PlayStation. Αλλά θέλω, σας παρακαλώ, κύριε Ραπτό, δεν μου λέτε, η ζώνη στην άμυνα πώς παίζεται? Δηλαδή ποιες είναι οι αποστάσεις των παικτών? Ποιες είναι οι γραμμές που γίνεται η άμυνα, δηλαδή πόσο, σε ποιο σημείο του γηπέδου? Πόσο απόσταση πρέπει να έχει ο καθένας? Κοντά στα 4 μέτρα, 5 ναι, μέτρα πρέπει να είναι. Και οι εξτρέμ, ναι, να γίνονται στα 7 μέτρα back. Ναι, και τα εξάρια να έρχονται στόπερα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Κοντά και να φεύγουν με ταχύτητα. Μεγάλη υπόθεση το Sony PlayStation. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση το Sony. Και τα οχτάρια να γίνονται box to box. Ναι, ναι, πες μου. Δεν μου λέτε, ο Χρήστος ο Μάγος υπάρχει ακόμα στο Γάζωρο? Δεν ξέρω, πρέπει να επικοινωνήσω να μάθω. Έχω να μάθω νέα γιατί για έχουμε χρόνο. Μια συγγενή που θέλει να τη λύσουμε τα μάγια. Και ναι, αν υπάρχει θα πάμε ευχαρίστως, ναι. Μα σε παρακαλώ, επίγει το ζήτημα. Μέχρι και από Μεξικό έχουν έρθει άτομα εκεί πέρα. Στο λέω, ξέρεις. Μάλιστα, το, ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί μας ακούει τώρα, θα μην πούμε για τον Ηρακλή, γιατί μας ακούει και ο Λαβρέτης στη Θάσο τώρα. Όχι, μην πεις τίποτα. Δεν κάνει να πικάρουμε, ναι, τον Ηρακλή. Έτσι. Ναι. Τι ήθελα, δεν μου λέτε, με το γεγονός αυτό που συνέβη με αυτούς τους νεαρούς Αλβανούς, ναι, γιατί είδα οι νεοσύλλεκτοι αυτοί, το υλικό αυτό που φοράνε οι νεοσύλλεκτοι, ναι, το ράβουμε στην Ελλάδα ή το εισάγουμε από Τουρκία? Εισάγεται, κύριε, από Τουρκία. Εισάγεται από Τουρκία. Εισάγεται από αυτό, το ξέρω, ναι. Δηλαδή αυτό δηλαδή είναι, δηλαδή ποιος υπουργός Εθνικής Άμυνας δηλαδή προσπάθησε να βρει τις φθηνότερες κατάλληλες πηγές αγοράς? Η Ελβανίνα, αδέρφια μας, Κοπρόσφυλλο, κάτσε καλά. Κάτσε όχι καλά. Δεν είπα τίποτα. Κάνω, κύριε, μια ωραία Βαλκανιό. Για το υλικό σου λέει, του στρατού. Για το υλικό, ποιος υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε την καλύτερη συμφωνία με βιοτεχνία στην γειτονική χώρα, ναι, και πήρε καλύτερες τιμές? Δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικώς αυτό, ποιος ήταν. Μπορούμε να το ψάξουμε, να το βρούμε αυτό. Για ράβονται στην Ελλάδα. Αυτά. Μα όχι στην Τουρκία, αλλά δεν ξέρω, αυτό γίνει πριν πολύ καιρό, ας πούμε, η συμφωνία τώρα. Μήπως ήταν και ο κύριος Σάκης, ας πούμε, πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Ο κύριος Σάκης, καλή του ώρα, ο άνθρωπος είναι στην ηλικία που βρίσκεται. Ναι. Έχει πάρει. Α, ξέρετε, ο κύριος Σάκης, ναι, όταν είχε παντρευτεί στο 4 εποχές στη Γαλλία. Ναι. Στο Four Seasons. Είχε καλέσει και ένα διευθυντή τράπεζας από τις Μπαχάμες. Ναι. Ναι, και του είχε δώσει και διαρκείας. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε, δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρα.
Ναι, ένας διευθυντής σε μια στις Μπαχάμες. Εκεί πού είναι αυτές οι Μπαχάμες, κύριε Ραπτόπουλε? Στα Μπαχάμες. Εγώ ξέρω τις Μπαχάμες. Εγώ μόνο το Κανκούν ξέρω που έχω πάει. Τις Μπαχάμες εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ το στο Κανκούν έχω πάει με την ανεψιά του κυρίου Σάβα. Δεν μου λέτε. Τώρα περίμενε. Δεν τώρα... μου λέτε. Ναι. Να σας ρωτήσω. Έλα, έλα. Δηλαδή, εσείς τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη, εσείς στα Φανάκο, δεν πιστεύω να πιστεύεις και εσύ ότι πρέπει την Τετάρτη να προκριθείς για να πάρεις κύπελο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα που θα έρθει εκεί πέρα, θα φέρεις τον κύριο Σάβα. Αύριο δεν ξέρω αν θα έρθει στο ξενοδοχείο με τον κύριο Ραπτόπουλο. Να μην πεις εμένα, εγώ θα περάσω από εκεί, αλλά θέλω να μου πεις από τώρα να κανονίσω τη σουίτα. Πίνει Μάλτο, κύριο Σάβα, σου ισχύει? Να ξέρω να τα έχω έτοιμα. Εκεί που θα δούμε τον φιλικό αγώνα. Θα σας πω. Να μην πεις. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να έχω έτοιμα και τεπτιφούρ. Λαγκαβούλιν. Μ' αρέσει. Λαγκαβούλιν ή Στράτιλα. Ω, τώρα εντάξει, είσαι πολύ μπροστά. Τελείωσε. Αλλά κοίταξε. Ναι. Θέλω όμως, πρόσεξε. Ναι. Θέλω και τυράκι πεκορίνο. Πεκορίνο, έγινε. Βεβαίως. Έγινε. Γιατί θα έρθετε με τον κύριο Ραπτόπουλο, πιστεύω. Φυσικά έτσι. Θα υπάρχει πεκορίνο και γκράντα μπαντάνο, ξέρεις τι εννοώ τώρα, έτσι. Βεβαίως, κύριε μου, αλλά κοίτα, μου λέτε, μπορούμε δηλαδή. Εσύ, περίμενε. Περιμένω να τα αλλάξουμε, να πάρουμε ένα ταλίσκερ. Έλα, κρυάδες, έλα, πάμε. Κύριε Ραπτόπουλο, θα το φροντίσω προσωπικό. Όχι, κύριε Ραπτόπουλο. Φτάνει, κρυάδες. Επόμενη γραμμή, κρυάδες. Έλα, φίλε. Ναι. Καλώς. Γεια σου, ρε Μάικα, από Γιάννητσα. Τι λένε τα Γιάννητσα, ρε. Αυτός ο πρόεδρος είναι. Καλό, ναι, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα το λέω. Για λέγε, για λέγε. Να σε πω την αλήθεια, πρώτα αυτό μας ο Λεάκη, μετά θα συνεχίσουμε επί του οίκου. Λοιπόν, Στέφ, σε περίμενα για ποιο μπουχέσα, να ξέρεις. Τι με περίμενες? Για ποιο μπουχέσα, αλλά εσύ αθλητικός φαίνεσαι. Μπουχέσα, πού μένεις εσύ? Δεν σε περίμενα καθόλου κατά την καράφλα, έτσι. Δεν έχω τίποτα με τους καράφλες. Σε πάω στο ραπ. Πού τον είδες δηλαδή? Πού μένεις? Στα Instagram. Σε είδα τώρα εκτός αέρα μας, τέλος πάντων. Εντάξει, ρε. Λοιπόν, σκιάχτηκες. Που φύγουν για τα παιδιά, εγώ Έλληνας είμαι καταρχήν, από εδώ, ντόπιος. Λοιπόν, που φύγουν για τα παιδιά των Λιβανέων, νομίζω ότι δεν είχαν καν επίλυψη των πραγμάτων και τη διαστάση που μπορεί να παίρνει τέτοιο θέμα. Ναι. Βλέπε υπόθεση. Σε μια σοβαρή χώρα κάναν μια πλάκα τα παιδιά, εντάξει. Ναι. Το πήρα στα σοβαρά οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι δεν το κάνανε τόσο πολύ. Βρήκανε κίνδυνο τώρα οι Έλληνες ότι αυτοί οι 10 Αλβανοί που κάνανε τον Αετό θα. Ναι, απλά νομίζω. Ναι, θα μας πάρουν τα Γιάννενα και την Αυτίνα. Ναι. Νομίζω ότι είναι καθαρά έλλειψη παιδείας. Μας τα πήρανε οι τράπεζες εν τω μεταξύ, αυτοί φοβούνται τους Αλβανούς. Μας τα πήραν οι τράπεζες, τους Αλβανούς φοβούνται οι άλλοι. Νομίζω ότι πρέπει να καθαριστούν εκπομπές με γιατρό Ηρακλειδέα και Στέφανο. Είναι κορυφαίοι και οι δύο. Ξέρεις τι έκανε ο Ηρακλειδέας ο γιατρός? Γιατρός είναι μορφή, καταρχήν τον είδα και αυτό. Πού πήγε η μορφή, πού πήγε, ξέρεις πού πήγε αυτή η μορφή? Πού πήγε? Πήγε με το τρένο στη Λάρισα να δει Λάρισα Πλατανιάς. Είναι τρελαμένος, έτσι. Την Τετάρτη θα πάει. Την Τετάρτη θα πάει, άκουρε. Την Τετάρτη θα πάει Βέρεια Ηρακλής. Είναι ομένος. Θα έρθει Βολίδα να δούμε το δεύτερο ημίχρονο Άρης Ολυμπιακός και θα πάμε με το Δραγόγια για πατσά μετά το μάτς. Και μετά θα έρθουμε για εκπομπή εδώ. Η ζωή του να γίνει με τη στόρυμα, ράπ. Η ζωή του να γίνει με τη στόρυμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πολύ καλός αθλητικός σε 90 λεπτά, δεν σταμάτησε πουθενά. Τρένο, όργος. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και 1,5 μήνα κάνει δεν πολύ καλά δεύτερα ημίχρονα. Δεν κάνει κοιλιά. Αυτό ακριβώς. Αθλητικότητα πάνω απ' όλα. Το γιατί κάνει, δεν ξέρω αν ο Μουτσούνας ο Ίβιτς το συζήτησε με τον γυμναστή του. Πιθανό να το έκανε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Πιθανό λοιπόν να κάνανε, γιατί εγώ τον κοζάρισα να πούμε, και καλύτερη κατανομή δυνάμεων. Σίγουρα. Η σπατάλη δυνάμεων, ο αθλητής, πρόσεξε να δεις. Ναι. Είτε κάνεις μαραθώνιο, είτε κάνεις 10 χιλιόμετρα, είτε κάνεις πυγμαχία, είτε κάνεις οτιδήποτε. Κατανομή. Πρέπει να κάνεις κατανομή των δυνάμεων. Πότε θα χτυπήσεις, ποια ώρα, πού θα κάνεις pressing, πού, σε ποιο χώρο. Όταν κάνεις pressing 5 λεπτά εκεί πρέπει να γυρίσεις πίσω γιατί θα σκάσεις, δεν μπορείς βιολογικά. Πολλά κόλπα τέτοια έχει, τα οποία αγνοούν δημοσιογράφοι και οπαδοί. Πολλά κόλπα τέτοια έχει. Επαναλαμβάνω που αγνοούν δημοσιογράφοι και οπαδοί. Μόνο στο σεξ δεν θέτεις περιορισμούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολύ καλή ομάδα ουσιαστική. Τελείωσε το παιχνίδι του όπως έπρεπε. Δεν άφησε αφορμές για οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζουμε, πάμε μπροστά δυναμικά. Περιμένουμε τη Σάλκε. Και... είναι στόχος σου η Σάλκε. Είναι στόχος. Βέβαια είναι στόχος. Εμπορικό μάτς. Από εκεί και πέρα ότι βγει
Πονηρέ πρόεδρε. Πονηρέ πρόεδρε. Ο Άρης, ο Άρης σεκιουριτά, σκύλα. Ο Άρης πιστεύω θα είναι μαχητικός εδώ πέρα. Θα εσύ πολλά ξέρεις, πρέπει να σε συναντήσω εγώ τώρα. Θα κρυφτεί ο ήλιος τώρα, θα σε βρω εγώ εσένα. Θα κανονίσω. Σε ψάχνα στο Facebook, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ναι. Υπάρχεις. Υπάρχω, ρε. Πώς θα γίνω το μάθουμε, ένα μήνα εκτός αέρα μετά. Μήνε, ρε. Ωραία, ωραία. Ραπ. Φάιλμον. Θα έχουμε ένα ωραίο πανηγυράκι, Άρης Ολυμπιακός. Ναι ρε, μόλις λήξει η εκπομπή ρε παιδί μου, χτύπανε τηλέφωνο, το σηκώσω σε πώς. Okay, πανηγυράκι okay, okay. Ρε φίλε. Εντάξει. Είναι ένα μάτσα διάφορο. Ναι. Όχι, δεν είναι αδιάφορο εγώ πιστεύω. Ναι. Τι είναι. Μπελάς για τον Αναστόπουλο είναι. Ένας μπελάς για τον Αναστόπουλο είναι. Το πιστεύεις ε. Τι είναι ρε φίλε. Εγώ πιστεύω θα το πολεμήσουν. Και κατά δεύτερον, κάτι που έχω καταλάβει, αν και πάω ξύ, ο Ολυμπιακός θα δώσει πηγαίνει. Τι να πολεμήσει, ρε φίλε. Σαν να πάω εγώ 48 χρονών να πάω σε ένα κλουβί με ένα που κάνει MMA. Έλα, ρε. Ναι, και να πάω να πλακωθώ. Δεν έχω καμιά ελπίδα, ρε φίλε. Έλα, σε τόσο στα έμπλαστρα. Δαβίδ και Γολιάθ, ρε. Δαβίδ και Γολιάθ. Ποιο Δαβίδ και ποιο. Πιστεύει εσύ τον Δαβίδ και τον Γολιάθ, μα δεν πιάδω. Μια χαρά του πιστεύω, λοιπόν. Και εγώ πιστεύω ότι το στήσω στο στίχημα για να κερδίσει ο Γολιάθ. Τώρα γιατί. Ωραία, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε γερή να την Πέμπτη. Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ Τρεζεγκέ. Θα το συζητήσουμε την Πέμπτη αυτό. Φαντάζεσαι τον κόκκινο την εποχή του Δαβίδ και του Γολιάθ. Το στήθανε. Η πέτρα ήταν βαριά. Η πέτρα μέσα είχε μούσμα. Έδινε τα πουλίδια over. Ραπ, κάτι ακόμα ήθελα να θίξω. Η λέξη που έψαχνες για τον πρώτο αγώνα του Πας Γιάννα με τον Πάο ήταν η λέξη πλασματικό για το σκορ. Ραπ, δεν το βρήκανε. Πλασματικό, ναι, αυτό ήταν το σκορ. Ο Πάοκ δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει ομάδα εκτός του Ολυμπιακού να τον ανταγωνιστεί εντός σύνορων. Παρουσιάζει ένα πολύ όμορφο σύνολο και από την αρχή της χρονιάς, άσχετα που ήμασταν στη ΦΑΠΑ και στο Κλαρινό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει μόνο καλά πράγματα πλέον. Έκανε την κοιλιά του. Έχεις δίκιο εδώ, έκανε την κοιλιά του, τελείωσε αυτό. Πάει φουλ για κύπελο. Πάει φουλ για κυπελάρα. Θα το σηκώσει το κύπελο, ρε. Εγώ το πιστεύω, ακράδαντα, βλέποντας και τους άλλους. Θα το σηκώσει το κύπελο. Κοίταξε, ραπ, νομίζω για να κλείσω κιόλας με αυτό. Γιατί εσείς είστε κομπλεξικοί υποαξίδες, δεν το πιστεύετε. Και εγώ που δεν είμαι υποαξίδες, το βλέπω. Και εγώ το βλέπω. Στην μπάλα πάνω το βλέπω, στον ποδοσφαίρο. Για να κλείσω και θα σου πω. Ωραία. Πιστεύω ότι τόσο καιρό που λέμε θα πάρουμε, νομίζω έχουμε ανακτήσει και εμείς οι ίδιοι. Λέμε καλύτερα να το αφήσουμε μόνο του να το πάρει. Α πάει μόνο του να το πάρει. Και να το σηκώσουμε όλοι μαζί. Στο Λευκό τον πύργο ναι, και πέρα νομίζω ότι είναι ευκαιρία μου με το χειρότερο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ των τελευταίων 10 ετών. Ναι. Να σηκώσω κι εγώ μια κούπα επιτέλους, να μεθύσω λίγο. Ναι. Και από εκεί και πέρα, δόξα τω Θεώ, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, να ξέρεις. Ναι. Σεκιουριτά θα τα πούμε στο τέλος, εντάξει. Θα τα πούμε, ρε. Φυλάκια ρωτικά. Σκυλή του πολέμου. Πορ τελευταίος. Πορ. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Ναι. Είμαι... Το περίμενα ότι είσαι λακκαμάκι. Έχω Παναθηναϊκό και... Φαινόσουνα, το 10 τελευταίο λεπτό δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα πάλι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Έλα φίλε, καλημέρα. Δεν πήρα γι' αυτό ρε φίλε. Πήρα γι' αυτό που έλεγε για τους κριτικούς και γενικά για το, και τον Πασοξή που είπε. Ναι. Επειδή είναι ιστορικό θέμα αυτό. Ναι. Μην αφήνετε κάποιους ανίδεων. Να μιλάνε για εσύ, γιατί σας... Ναι, ανίδεως. Ναι. Γιατί σας έχουν και νέοι άνθρωποι που ίσως δεν ξέρουν. Ας πάει να μάθει πόσα χωριά έχουν καεί στην Κρήτη, πόσες εκτελέσεις έχουν γίνει και τι αντιστασιακό κίνημα έχει η Κρήτη. Όχι, αυτό που είπα είναι αλήθεια όμως. Ποιο? Ότι φύγανε με κόπρο το 2 μήνες μετά. Φύγανε 2 μήνες μετά γιατί δεν υπήρχαν... δεν υπήρχε τρόπος να φύγουν οι Γερμανοί από την Κρήτη. Δεν είχε καράβια. Δηλαδή. Ήτανε εχμάλωτοι, ήταν σε στρατόπεδα. Σε στρατόπεδα εχμαλώτων τέλος πάντων. Ωραία. Και φύγανε όταν μπορέσαν να φύγουν. Να, μια άλλη ιστορική προσέγγιση. Ναι. Τους μεταφέρανε μάλλον όταν μπορέσανε οι νικητές σύμμαχοι. Δεν κάθονται να κάνουν διακοπές στην Κρήτη Γερμανία. Δεν αγοράσαν σπίτια δηλαδή που λέει αυτός. Ναι. Μπορεί να αγοράσανε μετά γιατί δεν όλη την Ελλάδα έχουν αγοράσει. Δεν έχουν αγοράσει τη Ρόδο ολόκληρη. Αλλά εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή φύγανε 2 μήνες μετά γιατί δεν υπήρχε άλλο τρόπο, δεν υπήρχε τρόπο να φύγουν τότε. Δεν πήγε το εξπρέ μήκονο εκεί. Έτσι αν δεν είχε. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην Παρασκευή. Πάρε με. Οι Λαμιώτες και η Λαμία, οι Λαμιώτες είναι αρκετά φιλόξενος κόσμος. Α, βέβαια, ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι. Έζησα, επειδή ήμουν 3 χρόνια μια κοπέλα από εκεί πέρα και έχω ζήσει εκεί πέρα,
Εγώ δεν βρήκα κακό άτομο στη Λαμία, μα το Θεό σε μιλάω. Ζου καμπρός, γι' αυτό σε φερόταν καλά. Τέλος πάντων. Ο χειρότερος κόσμος στην Ελλάδα για μένα είναι οι χιώτες. Χιώτες. Οι χιώτες, ναι, οι χιώτες. Δεν έχω ξέρω γιατί τι κάνανε αυτοί. Τι κάνανε, ούτε στα μαγαζιά τους για καφέ δεν μας αφήνανε. Φαντάρι μας ήταν εκεί. Φαντάρος ήμουν εκεί. Φαντάρος. Και γιατί ήθελες να δεις. Ευτυχώς που έκατσα μόνο ένα μήνα. Σου ορκίζομαι, ναι. Πήρα μαύρη πέτρα από το καράβι όταν έβγα για τη Σάμο και την πέταξα το καράβι. Δεν σε κάνω πλάκα, σοβαρά σε μιλάω τώρα. Ωπαρ, τέτοια γανάκτηση έβγαλες. Σε μιλάω, είναι ο χειρότερος κόσμος παγκοσμίως. Δεν υπάρχει άνθρωποι. Δηλαδή, αν παίρνανε τουρκαλάδο στοιχείο, δεν θα στεναχωριώσουν. Γιατί να στεναχωριθεί. Ποσός. 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 Πλάκα με κάνεις. Η Χίος επί Τουρκοκρατία ήταν το μοναδικό νησί που είχε τόσα προνόμια, επειδή είχα τη μαστίχα για τα χαρτιά του Μπασά. Του αρχηγού του κράτους. Έκανε φούσκες με την Big Bubble ο Πασάς. Ναι. Τι λέει. Όχι, το Χαρέμι, όχι ο Πασάδε. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τέλος πάντων αυτά. Α, και την επομένη του Άρης Ολυμπιακός. Εδώ δεν παίζουν πρώτο παιχνίδι. Εδώ είναι, ναι. Σε περιμένω, όχι 24 τον άλλο να. Σε περιμένω, Ξέρω. Δεν το ξεχνάω. Ναι. Καλώς. Το ξέρω, ναι, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη θα με ακούσει τον αέρα. Δεν μπορώ Τετάρτη να ξέρω. Πέμπτη, ναι, Πέμπτη. Όχι Τετάρτη, εντάξει. Ναι, ναι. Και μια μέρα βάζω σου το Δήμητρα, γιατί θα σε δείτε και να πεις. Το ξέρω, εγώ σε περιμένω εγώ τώρα και με περιμένεις να παίξουμε τώρα. Α, πάμε να σκυλιάσουμε τώρα. Ή εγώ θα βάζω κλαρίνα ή εσύ τώρα. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Βέβαια, θα τα ακούσουμε τον Αλέκου το Κιτσάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Καλώς. Να είστε καλά, καλώς. Γεια σα, γεια σα. Τελευταίος για σήμερα. Ναι. Δευτεριάτικα. Δεν παίρνετε κανένα κλαρίνο έτσι όλοι μαζί. Ποιο κλαρίνο. Να αναρχίσουμε το Αιγαίο. Τι έγινε τώρα. Και την Κύπρο μαζί. Τι θες να κάνουμε για πέντε. Ο ένας λέει Κύο, ο άλλος λέει Μυτιλίνη, ο άλλος λέει από εκεί Κρήτη. Εσύ πάρε εδώ στην Κύπρο. Εδώ στην Κυμπέρα πάρε άλλο. Βάλτε και το αδερφάκι από εδώ που είναι στον πύργο στην Επανομή. Ναι. Και αυτός μπορεί να παίξει και δύο κραίνα μαζί, γιατί έχει μαγουλάκι ωραία. Μαγουλάκι, ποιος είναι αυτός, ρε. Ναι, ο Κωστής τώρα είναι το νούμερο ένα εδώ στην Επανομή, το συζητάμε. Ο Κωστής είναι νούμερο ένα στην Επανομή στο κλαρίνο. Εννοείται. Αμάν. Για πες κι άλλο. Τι είναι αυτό τώρα. Και είναι κοντά είμαστε μαζί ας πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα πάσαμε πανωλεθρία. Πιστεύουμε 0-2-1-3. Χάσαμε τα λεφτά μας. Δεν βαριέσαι. Δεν τα πήξε κουμάρι. Σκόρε. Όχι, για τον πάω. Σκόρε, λέω. Έπαιξε κουμάρι, τσίπουδα στοίχημα. Ναι, αυτό. Εσύ είσαι τώρα Επανομή ή Ορφέας Ουρουτής. Ανεβαίνει και η ομάδα, η Επανομή. Ποια ομάδα? Η Αναγέννηση. Α, ακόμα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Μην το παίρνουμε αυτό έτσι. Άιντε, βγήκαμε. Ο Ράιδος είναι. Έχουμε μέλλον. Ράιδες είσαι, ρε. Ποιος? Ο Ράιδος είσαι. Α, ποιος Ράιδος. Ούτε Ράιδος ούτε Ρόιδος. Μάλιστα. Δεν με ξέρεις και. Πιστεύω κάποτε θα με μάθεις όταν θα βγούμε, αν θα βγούμε. Δεν σε ξέρω και πιστεύω ότι θα βγούμε. Θα βγείτε με. Εντάξει. Να πάμε και με άλλους στην Επανομή. Έχουμε κανένα νέο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Περίμενε εντός έδρας μάτς να δείξει τον Πρίγιοβιτς. Φοβάμαι ότι θα χαλάσει αυτό του Ενρίκε. Φοβάμαι. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει. Αυτό το εξτρέμ. Διαισθάνομαι. Εκεί τι έγινε άμα χαλάσει.